Εντάξει, δεν τρέχει τίποτα, δεν έγινε τίποτα. Συγγνώμη, απλά πριν και πάσω, μόλις μου έκαμε προτάσεις γάμου και συγχύστηκα, σοκαρίστηκα και έκαμα τη ζημιά. Να σας συστήσω. Η πριγκίπισσα Μαργαρίτα. Συγγνώμη, η Μαργαρίτα, φίλος Θεού. Χάρηκα. Χάρηκα πολύ, Μαργαρίτα. Δηλαδή, τι εντύπωση σου έκαμε τούτος ο τύπος και αμέσως εμπιστεύτηκες τον. Δεν λέω ότι είναι το συμπαθώ, αλλά έχω τις αμφιβολίες μου, δεν ξέρω. Και γιατί έχεις αμφιβολίες, Ραντιγόνη? Γιατί η κόρη μου είναι άρρωστη. Δεν θέλω να την πληγώσει κανένας, γιατί σκοτώνω το. Είναι μια κούκλα. Είναι πολύ όμορφη. Και ακόμα πιο όμορφη σαν άνθρωπος. Τη γνώρισα στο σινεμά. Έχει συμπτώματα. Φούσκωσε το στήθος μου. Του πονώ άμα κάνω προπόνηση. Εντάξει, νιώθω λίγη αδυναμία. Αν έχω όρεξη για τίποτα. Είναι τσούτα συμπτώματα. Σημαίνει ότι αύριο μεθαύριο να δει. Εντάξει, μην ανησυχεί. Μην το παίρνει στραβά, αγάπη μου, αλλά έτσι έχουν τα πράγματα. Η κόρη σου έχει την οικογένειά τη. Είναι ευτυχισμένη. Έχει τη ζωή τη και δεν είσαι μέρος αυτής. Θέλεις να εμφανιστείς από το πουθενά και να τα καταστρέψεις όλα. Ακόμα κι αν είμαστε οικογένεια μικρή, πρέπει να κρατούμε ο ένας το sharing του άλλου. Να αντέξουμε τούτα τα κακά που μας περιμένουν. Τι έπαθες? Γιατί μιλάς παράξενα? Πιάσε τα κλειδιά, εντάξει. Ευχαριστώ για το διαμέρισμα, ευχαριστώ για τα κλειδιά σου, αλλά δεν τα χρειάζομαι. Λοιπόν, άνοιξε την πόρτα τώρα και έφυγα έξω. Να σε ρωτήσω κάτι, αλλά να μου πεις την αλήθεια, να. Ενδιαφέρεσαι, άρεσε σου η Βίκη? Α, τα μάτια δεν μπορούν να πω ψέματα. Κατάλαβα το ότι σου άρεσε. Πολλά καλή η ιδέα του Χριστοφόρου για το βιβλίο, αλλά ήταν υποτίθεται για μένα και δώσεις του το εσένα. Ή που με αντρέπεται ρε μαμά, ή που μπορεί να συνόμισε για τη Βίκη. Καλύτερα όμως γιατί είναι ενότυπος μου. Τελευταία φορά που θα λέγαμε ήταν, ναι, πριν 7 χρόνια. 7 χρόνια. Α, ναι, ήταν τότε που πέθανε ο παπάς μου. Έφερες μας δαμά για να μας πεις τα κακά νέα. Και γύρω από τον πρίγκιπα είναι το πρίγκιπόπουλα. Βλέπετε τα άρα τι σημαίνει το θεία? Ότι είναι τα εγγόνια σου. Α, ναι. Εγώ πάω να πληθώ. Εύχομαι σε λίγο. Σ' αγαπώ και μαζί σου ξαναζώ. Μ' αγαπάς κι ονειρεύομαι, πετώ σαν πουλί στο γαλαζιό ουρανό. Με προσέχεις, με νοιάζεσαι, με πας στα ταξίδια του νου και της καρδιάς. Μου χαρίζεις τα πάντα δίχως κάτι να ζητάς. Για την αγάπη σου θα πολεμήσω, κι όλες τις μάχες μου θα τις κερδίσω. Και τις πληγές μου όλες θα γιατρέψω. Μ' έχεις κάνει εσύ να πιστέψω. Σ' αγαπώ και μαζί σου ξαναζω. Μ' αγαπάς κι ονειρεύομαι, πετώ στο μεγάλο ταξίδι που με πας, σε ένα κόσμο που φτιάχτηκε για μας. Μ' αγαπάς κι έχω δύναμη να πω ότι ζω μόνο για να σ' αγαπώ. Και παλεύω κι αντέχω και νικώ. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Για την αγάπη σου εγώ θα ζήσω, κι όλες τις μάχες μου θα τις κερδίσω. Γιατί αγάπη μου για σένα ζω, μόνο για σένα ζω. Αγκάλιασέ με σφιχτά. Μ' αγαπάς κι έχω δύναμη να πω ότι ζω μόνο για να σ' αγαπώ. Και παλεύω κι αντέχω και νικώ. Για την αγάπη σου θα πολεμήσω, για
πάντα μέσα σου θέλω να ζήσω. Ξανακοίταξες το ημερολόγιο στη Σοφίδα. Κανονικά έπρεπε να διαθετούσες. Αντιθέτησες. Πόσες φορές σας είπα να μην τσακώνεστε μες στη δουλειά. Πότες φορές. Ήταν ανάγκη τώρα τσακωθείς μαζί με τον Κώστα, τον Γρηγόρη. Σας είπα ότι διαφορές έχετε να τις λύετε κανονικά, να είστε φίλοι. Δεν ξέρω κύριε Φιλόθε, ο Κωστής είναι λίγο περίεργος, καταντάρω πληθυγός μερικές φορές. Έβασταν και μια σωλή να ανοίξερα να που θέλει να κάνει. Έτσι είναι, γεια. Περίεργο, α, περίεργος. Συνό παρέα. Γιατί δεν τουλάχιστον δεν που θέλει να βγάλει στη φάτσα μου. Έλει ξέρω εγώ πέντε πασου κάνει. Άντε, άντε, σταματάτε τις παραγωμάρες και δώσ' που τα γέρ, κάτι. Ναι, εντάξει, θέλω να τσακούμε μαζί μου. Εντάξει, Γρήγορη, φίλε μου. Εντάξει ρε Κωστή, αλλά προς το παρόν, ύστερα δεν ξέρω να μπουν εκεί. Αλλά τέλος πάντων, έτσι πάσαν να πιάτε για σχέσεις. Λοιπόν, το άλλο που σας θέλω είναι να έρθετε απόψε στην πολυκατοικία, να. Να κάνει πάρτι ο Πέτρος ο γείτονας μου για το γιον του που ήταν με την Αμερική. Έτσι, να πάνε και κόρες μου, ζανε. Να πάνε μήτες οι μητσές με τους φίλους τους και θέλω να έρθετε κι εσείς, ακούσετε. Κατάλαβα. Να συναρτούν κάπως οι παραλίες high class και να μιλούν με στήλο. Δεν μπορούν τόσοι πελάτες που λένε. Εδώ είμαστε εμείς, είναι και αρέσκια μέσα μέσα ακούμε καμιά ζεμπεκιά, κανέναν παλιό σουξέ. Κάτι να πιούν και κάμπος εμπίρα να γίνουμε γάρι, αλλά τσάμε τώρα. Κάτι σαν να και εγκολούμε. Κύριε Φιλόθε, που μένα νομίζω είναι εντάξει. Αγώ να σου πω ρε Κωστούλη, Κύπρος είναι μητσάι εγώ. Μια τάτσα είμαστε μπας στο χάρτη. Πέντε ψώρες είμαστε, δεν το καταλάβεις ακόμα. Τέλος πάντων, εγώ θωρώ σας σαν δική μου οικογένεια και θέλω να έρθετε πως. Εντάξει. Τι και γίνεται, κάνουμε λάθος. Μαργαρίτα, μίλα, τι λάθος έκαμαμε. Εν υπολογίσαμε σωστά, κάναμε λάθος στις μέρες. Τι! Μια χαρά που είμαι, θρησάδο μου φάνατα. Μην και ξέρω τι σου λέω, κάναμε λάθος στις μέρες. Με φτιά έγινε, αφού έχω τα συμπτώματα κανονικά. Πονώ, το στήθος με φούσκο συμπονώ το, άρα να δω. Σιλβία, τα συμπτώματα συγκυμοσύνη είναι τα ίδια. Αν κατάφερε ο Γρηγόρης και αφήσει έγκυο. Σιλβία, είσαι έγκυος. Λοιπόν, άντε συνεχίστε, θα μέχρι όψε να σας περιμένω, α. Κύριε Φιλόθε, ευχαριστώ για την πρόσκληση, αλλά δεν ξέρω, νομίζω μπορεί να μην τα καταφέρουμε να έρθουμε. Γιατί ρε, αφού πες μου πριν ότι είναι νάρτης ρε, που είναι το κακό, να περάσουμε καλά. Εντάξει κύριε Φιλόθε, δεν είχα ώρα να το σκεφτώ. Εντάξει, δώστε μου λίγο ώρα να το σκεφτώ και να σας απαντήσω. Εγώ είναι αυτό πάντως, θέλω να με πες. Ωραία. Τουλάχιστον αν έρθετε να πείτε κανέναν ποτέ να ηρεμήσετε και να νερώσετε ρε. Να περάσουμε καλά, εντάξει, περιμένω. Εσύ είπε μου ενάρτης, α. Είπαμε, να... Αν δεν ρεπτύζω να σε διαγράψω. Δεν θα σε ξανακαλέσω. Αφού είπαμε, εντάξει. Ω, κύριε Φιλόθε, εκείνο που μπορώ να σας υποσχεθώ ότι θα ξανατσακωθώ με τον Κωστή, δεν πρόκειται να ξανατσακωθώ μετά μες στη δουλειά. Πολύ καλά. Αλλά το να ξαναγίνουμε φίλοι και καλοί, περίπλοκη κατάσταση, δεν μπορώ να σου εξηγήσω. Καλά, καλά, σέβομαι τη θέση σου. Καλά. Εσύ Κωστή, έχεις να πεις τίποτε. Όχι, έχω. Να σου πω ότι εγώ δεν έχω πρόβλημα να δουλεύω με φίλο μου Γκρεγόρη Γάμη. Τώρα θα είμαστε φίλοι, δεν μπορούμε να παξαρτάτε, είμαστε μου. Άμα έχει το πράγμα, αν έχει, δεν μπορούμε να ζωρίζει. Ναι. Αλλά θέλω να σου πω για απόψε, εγώ θα δω το παρόν μου μαζί με το χορό μου. Καλύτερα, και στο χορού μου και να σου το πω, νιώθω το. Θα κλέψω την παράσταση. Θα δω που αρέσετε μου, μη φυσικούν τα λεπτά. Ξέρω, είναι να μην μπορεί να πάρει εκτραπών λίγο, γιατί ακούμε και να πάρει εκτραπών λίγο, αλλά δεν θέλω να αρχίσει αύριο να μου φωνάζεις. Εντάξει. Σιλβία, είσαι έγκυος. Φύγει σε παλαβή. Αποκλείεται να είμαι έγκυος. Γιατί, ό,τι χρειάστηκε να κάνεις για να μείνεις έγκυος, έκαμες. Σταμάτα, Βίκυ, εντάξει. Σιλβία μου, μόλις πάμε σπίτι να κάνεις ένα τεστ εγκυμοσύνης. Τι θες, τρελή, δεν ξέρω αν ξανακαμά. Ξέρω εγώ, γράφει πάνω.
Ελάτε σας παρακαλώ. Ελάτε να με βοηθήσετε. Θεία, ένα λεπτό, ένα λεπτό. Περίμενε, Θεία. Λοιπόν, η Μαργαρίτα θα πάει να αγοράσει το τεστ. Εμείς να μείνουμε με τη Θεία να μην καταλάβει τίποτα. Βίκυ, περίμενε, περίμενε μισό λεπτό, ρε Βίκυ. Κάποια μπορεί να με αναδιαθετήσει από το άγχος της. Μπορεί και η Σίλβια να μην της έρθει ακόμα περίοδο, γιατί αγχώθηκε. Μπορεί, ναι. Μπορεί να αγχώθηκε και να με αναδιαθέτησες. Αλλά το μάθημα σου έμαθες το. Βίκυ, εντάξει, μπορούμε να σκεφτούμαστε πιο θετικά. Ας κάνουμε υπομονή μια εβδομάδα να θορούμε. Εγώ είμαι σίγουρη ότι είμαι από το άγχος της. Οκ, Σιλβέστρο μου, συγγνώμη. Εγώ αγχώνομαι παραπάνω από σένα. Να παρακαλούμε και τρεις να έχω λάθος. Μόνο μην είσαι εναντίον μου, ρε. Τίποτα άλλο. Να είσαι σύρεμη, να είμαι κι εγώ. Λοιπόν, δεν μιλούμε, δεν αντιδρούμε περίεργα, κρατούμε το μυστικό, εντάξει. Μυστικό. Δεν μιλούμε για να μην το καταλάβει η Θεία. Και συμπεριφερούμαστε κανονικά. Να απολαύσουμε την εκδρομή κανονικά για να μην καταλάβει τίποτα η Θεία. Και μετά θα πάμε κανονικά στο πάρτι, εντάξει. Μυστικό. Οκ, ο Σιλβέστρος όμως να ξεχάσει τον Γρηγόρη. Said, put the bag. Η άφιξη του ληστή τραπεζών Jack Clayton σε μια μικρή επαρχιακή πόλη φαντάζει ως ιδανική επιλογή για να κρυφτεί από τις αστυνομικές αρχές προτού αναλάβει και πάλι δράση. Μόνο που μια απρόσμενη παρεξήγηση αναγκάζει τον Jack να υποδηθεί τον Άι Βασίλη. Tries to rob a department store and he gets away dressed as Santa Claus. Now check the date. Απατεώνας Άι Βασίλης. Χριστούγεννα στις 3:20 το απόγευμα. Λοιπόν, θα έρθεις. Πολύ γρήγορα πάμε. Πες το μηχανικό πιο αργά. Πάρτο όλα αριστερά! Δεξιά! Αριστερά! Δεξιά! Όχι! Κρατηθείτε! Το Πολικό Εξπρές. Χριστούγεννα στις 6:30 το απόγευμα. This place has known magic. Without you, we'd leave the fate of our world to chance. You have no choice. You must not fail. It's over. Marcus! Campos! I have to do this. Fight back, you coward! Fight back! Ο Χάρι Πότερ και ο Ηλίμος Πρίγκιπς. Blockbuster Premiere. Τα Χριστούγεννα στις 9:20 το βράδυ. Απαναγία μου. Μιχάλη, πρόσεχε για μόνο το κυσπούζι πάνω κάτω. Έτσι να πες ίντα. Και πολλούς δάμε να κάνουν τη δουλειά του. Να μείνουμε εξήκοι. Παναγία μου ρε, φυρτήκαμε που τα γέλνα. Έδρωσα που το γέλα γέλα. Είσαι χιουμορίστας τώρα εσύ έτσι και δύο. Ναι. Τέλειωνε, τράβα το πώς θέλει να τεντώσει και εγώ λάβω να τελειώνουμε. Με το φαΐνα που έγινε, είχαμε κανένα νέο. Ετοιμάζει το εξέγνα, μάνα μου, έλα το φέρει μαζί. Δίρες αναψυκτικά, έλα με όποιος θέλει κι άλλη. Πολλά τη ώρα, εντάξει. Νομίζω βάρτου στη φωνή να τελειώνουμε για τη λύση αυτά της πείνας. Sorry, αλλά είμαι νελάου 10.000-11 ώρες. Ακόμα να έρθω. Κατάλαβες, κύριε μου. Εχέρα μάθαμε να κουβαλήσουμε τα μηχανήματα, να απογιατήσουμε τα φώστα. Δεν σκέφτηκα ότι μπορεί να πεινάσουμε. Παιδιά, η αποστολή μας είναι να ετοιμάσουμε το πάρτι. Το πάρτι για τα μέτρα και είναι που δεν γίνεται. Ακούσα παράπονα. Αν θέλετε, δεν ερκεστούν. Καλή μουρμούρα, κάνετε εκείνο που πρέπει να κάνετε. Συνεχίστε. Εργασία και χαρά. Συγγνώμη, να περάσω. Κάνετε τη γη, τι να περάσω. Τι θα πάρει. Κυρία με τα σάντουιτς. Μου το μόνο ένα, δεν είναι. Είστε απρόντος. Είναι απρόντος. Τι θα λέμε σε λήξεις, ένα λεπτό, ρε παιδιά. Ένα λεπτό, γιατί πρέπει να βάλουμε εντάξει.
Λοιπόν, τα παιδιά που έδαμε ενούλα για το πάρτι. Όχι, είναι κανένας. Πέτρο μου. Τι είναι, μάνα. Αφήσαμε τον Χριστόφορο κάτω με την Αντιγόνη. Προσπαθεί να κάνει το θαύμα της να μην καταλάβει την πόδια, αλλά δεν ξέρω λίγο με τι. Ας ένα το δω εγώ, σιγά, Πέτρο μου. Εντάξει, μάνα μου. Άντε, πάω. Έφυγε. Τώρα είσαστε σίγουροι ότι δουλεύει. Μα ξέρεις πόσες φορές είπα του φιλόθεου, κοίταξε, το μπορεί να είναι η αντίσταση, τίποτε, ξεχάνει. Πρέπει να είναι η αντίσταση. Όχι ότι είμαι ειδικός, αλλά για να σβήνει συνέχεια, δεν έχω καμιά δυσκολία. Διορθώνεται εύκολα. Μα να μου πεις εμένα. Έχω πολύ ελεύθερο χρόνο, θέλετε να το κοιτάξω. Α, ναι, έχεις υποχρεώσεις. Όχι, είμαι μόνος μου του είναι την περίοδο. Μόνος σου. Μάνα μου, κότσια Λεβέντη, και αν είσαι στην κοπέλα σου. Επίεσε, σπούδασε να κάνει ταινίε, αν είσαι κοπέλα στο πανεπιστήμιο. Όχι, κύριε Αντιγονή, μου είσαι ένα, αλλά ή παραπάνω ευθείαν πριν να τελειώσουν, άλλε συνεχίσαν με κάτι άλλο. Α, κατάλαβα. Τώρα να μου πείτε, άμα θέλει, βρίσκει, αλλά απλά τα πράγματα ήρθαν βολικά για μένα. Τώρα μπορεί να είναι και δικαιολογίε που σα λέω. Δεν πειράζει, και μου τι να σου πω. Σιγά, σιγά. Όχι, εντάξει, δεν έχει πρόβλημα. Πάντως κάποια στιγμή να πρέπει να το επιδιώξεις. Πρέπει να παίρνετε τα πράγματα παρακάτω, γε. Έτσι πρέπει, έτσι είναι το σωστό. Πάρε παράδειγμα, ο παπάς μου και η μάμα. Ξέρεις πόσο σκληρά εδουλέψα για να τα καταφέρω. Τι είναι και κανό, φίλος. Εδουλεύκα από το πρωί ως τη νύχτα για να νιώθουμε εμείς ασφάλεια, να έχουμε μια φωλιά, να ζούμε με αξιοπρέπεια, να ζούμε καλά. Γιατί η πατρίδα μας είναι το σπίτι μας, μεν ακούεις. Ο παπάς μου είχε έναν όραμα, να δει την οικογένεια του ευτυχισμένη. Ήμασταν τέσσερις κόρες. Και να δεις πώς τα φέρνει η μοίρα. Να δουλεύκεις μια ζωή. Να τα καταφέρνεις. Και όταν έρθει η ώρα να τα δώσεις στα μωρά σου, να μην μπορείς. Γιατί οι γίνες έχουν ήδη φύγει. Και τούτα όλα που δουλέψαμε και αποκτήσαμε, ποιος είναι να τα πιάσει. Κανένας. Κανένας δεν ενδιαφέρεται. Κανέναν δεν τον νοιάζει. Αν μου διασημασία, εν τίποτα και να σου κάνω κήρυγμα. Απλώς, έτσι είναι η ζωή. Πάντως, μιλάτε πολλά ωραία. Ωραία. Όχι, είπα απλώς τούτον που θωρώ. Εν τούτον που χρειάζομαι. Θέλετε να δουλέψετε σε μια ταινία που ετοιμάζω, σαν ηθοποιός. Εν είσαι καλά. Να ανακαλύψει ο φιλόθεος ότι πάω να κάνω ταινία, δεν θα μου ξαναμιλήσει ως που ζει. Θα μου κόψει και τα λεφτά και θα με βάλει να αλλάξω και το επίθετο μου. Από φιλόθεο δεν θέλω να το ξανακάμω με νελά. Όχι, κύριε Αντιγονή, με καταλαβαίνετε. Είσαστε τέλεια για το ρόλο που σας θέλω. Μα για όνομα του Θεού, δεν επιμένεις τώρα. Έχετε μια ειλικρίνεια με τον τρόπο που μιλάτε, που είναι τούτο που θέλει ο ρόλος. Ξέχαστο, έκαμπνω τις πράγματα εγώ. Είναι και αμένανο σινεμάς. Ακούετε κάτι? Όχι, δεν άκουσα τίποτε. Πέ μου, για την ταινία, πέ μου το θέμα. Για μια μάνα που χάνει το παιδί της. Είναι ένα θέμα που με ενδιέφερε πάντα. Δεν μπορώ να το εξηγήσω γιατί, αλλά είναι ένα γεγονός που πάντα πάει κόντρα στη φύση του ανθρώπου. Στην περίπτωση της ταινίας μου, είναι η μάνα που πρέπει να θάψει την κόρη. Και όχι η κόρη τη μάνα. Αλλά... Θεία, ζούμε στον 21ο αιώνα. Ναι, Θεία, εσύ συμπεριφέρεσαι μας σαν να είμαστε μωρά, δεν είμαστε. Ναι, μεγαλώσαμε, Λυκία, και βλέπουμε τα πράγματα με πολλά διαφορετικό τρόπο. Ό,τι και να μου πείτε, από το προπατορικό αμάρτημα μέχρι την αποκάλυψη, το σεξ πρέπει να πηγαίνει χέρι-χέρι με την αγάπη. Εγώ αγαπώ τον Γρηγόρη, γι' αυτό επέλεξα να πάω μαζί του. Αν δεν τον ήθελα, Θεία, ούτε καν μου θα μου περνούσε που τον νου. Εντάξει, αγάπη μου. Αλλά εν και σημαίνει ότι με τον πρώτον τυχόντα που να βρεθεί στο δρόμο μας πρέπει να δοθούμε ψυχήτε και σώματι. Είσαι δίκιο, Θεία. Αλίμονο. Απλά άμα συμβεί και ύστερα, μπορείς να θυμάσαι την εμπειρία αντικειμενικά. Αν θυλά σου επηρεάζεσαι. Εγώ πάντως είμαι ξεκάθαρη με τον πρίγκιπά μου. Θα παραμείνω αγνή μέχρι να παντρευτούμε. Δεν θέλω να κάνω το λάθος. Έτσι, θέλω να κάνω μια ευτυχισμένη οικογένεια με τα μωρά μου, τον πρίγκιπά μου. Βλέπε μάμα και παπά, είναι το πρότυπο μου. Α, τούτο όμως δεν σημαίνει τίποτε. Βλέπε μάμα μου. Ναι, αγάπη μου. Αλλά τα πράγματα στη ζωή μας δεν είναι μόνο άσπρα. Γίνονται και μαύρα. Άρα, μαθαίνουμε από όσα βλέπουμε και από όσα παθαίνουμε.
και προσέχουμε σε ποιον πάμε να δοθούμε. Θέλει απόλυτη πειθαρχία. Και η πειθαρχία φέρνει ανάπαυση. Θεία, μην μπορείς να ελέγξεις την αγάπη. Τι είναι να πεις. Τώρα να νιώσω έτσι, μετά να νιώσω άλλος πως. Ο έρωτας τραβώνησε. Θεία, εν μπορείς. Εγώ μόλις είδα τον πρίγκιπα που μου άκουσα καμπάνες και κατάλαβα ότι είναι ο Θεός που μου τον έστειλε. Γεννήθηκε για μένα. Αγάπες μου, η ερωτική πράξη είναι ευλογημένη από τον Θεό. Με τα μωρά, την οικογένεια και την απόλυτη ευτυχία. Θεία, εμένα με ενδιαφέρει το πιάνο παραπάνω από το γάμο. Θα της απαντήσω τώρα. Θεία, εν αλήθεια ότι ο έρωτας κάποτε τελειώνει. Άκου, αγαπή. Και τι γίνεται αν έχεις ένα μωρό, ο παπάς σου σε αγαπά. Ο καθένας τραβά το δρόμο του. Καθορίζει τη δική του πορεία. Ο Κύριος, χωρίς να μας κρίνει, πάντα δείχνει μας το σωστό δρόμο. Η απόφαση είναι δική μας. Η ταινία αφηγείται την ιστορία μιας μάνας που χάνει το παιδί της. Είναι ένα θέμα που αφορά όλους. Βρισκόμαστε σε μια χώρα που τίποτε είναι σίγουρο και κανένας μας δεν ξέρει τι να του ξημερώσει. Σίγουρα, δαμέ, ο άλλος ο καημένος επήγαινε να δει ποδόσφαιρο, να πετάξαν του κάτι στην κεφαλή και σκοτώσαν του. Τώρα, μπορείτε να δεχτείτε τον ρόλο, να μου κάνετε την τιμή. Χριστόφορε μου, είναι για μένα τούν τα πράγματα. Μα, έφτασα και άκουσα σας, κυρία Αντιγόνη. Είσαστε πολλά φυσικοί, πολλά πιστικοί. Αν δεν το κάνετε επειδή ντρέπεστε. Όχι, δεν μπορώ να το κάνω. Αρέσκει μου που το συζητάς ακόμα. Δεν ενδιαφέρουμε να γίνω ηθοποιός. Δεν θέλω να παίξω σε ταινία. Η ζωή μου είναι αρκετά περίπλοκη και δύσκολη για να ασχολούμαι με τούντα πράγματα. Δηλαδή, δεν μπορώ να κάνω τίποτε να αλλάξει τη γνώμη σας. Θα σας δυσκολέψω. Η παραπάνω προσοχή πάει στο μωρό. Να σας χρειαστώ μόνο τρεις φορές. Ευχαριστώ, Χριστόφορε μου. Εκτιμώ το ενδιαφέρον σου. Θα τούν το θέμα. Δεν με αφορά. Θέλει προσοχή. Η οικογένεια της προγκύπησας θέλει προσοχή. Το ευτύχημα είναι ο παπάς της μείνω μέρος μου. Η πεθερά σου. Όπως το πάζω το κινέζικο. Ότι κομμάτι μοιάζω σου κάνω λάθος. Αλλά φαίνεται ότι είναι καλός άνθρωπος. Απλώς με συμπάθησε ακόμα. Να την καταφέρω. Να την φέρω με μέρος μου. Περίμενε. Οι υπόλοιποι θείοι, θείες, οι υπόλοιποι προγκύπω οικογένεια. Πώς γίνομαι, είναι κάπως. Κάνουν δύο ομάδες μπάσκετ μαζί μου σαν τερματικούς. Πολλοί κόσμος. Και ξαδέρφες είναι μιλημένες. Η θεία μεροφορά μια χαρά, πολύ εντάξει. Τώρα η θεία δεν ξέρω. Θέλει προσοχή, πρέπει να είναι προσεκτικός. Αλλά εγώ δεν έχω εννοία. Δεν ήρθε. Πώς πρέπει να το καταλάβεις, λέω σου. Θα μπαινοφκένω μέσα στο σπίτι τους, θα με έχουν σαν το γιο τους εκεί μέσα. Έχει τσάντ να σε αφήγει να σε πω στο γιο του. Δεν μου κάνει τσούν, καλά που σου λέω. Πρώτα ύστερα είναι να γίνει, με έρφαση. Με το τσέκι. Με το τσέκι. Ο καλύτερος πολιτής της Κύπρου. Και να έρθουν να σου κάνουν πρόταση να πιάνει με τα καθή να πάει σάλιματα. Αν πας ελευθείς. Αφεντικό. Γεια σου καθηγητά μου. Που τα σήμερα είσαι ο άνθρωπος. Είσαι το δεξί μου χέρι. Θέλω να σου πω συγχαρητήρια. Που εκείνη την ημέρα τηλεφωνήσαν τρεις πελάτες, σου έκλεισα τρία αυτοκίνητα. Άλλο κομισό που είσαμε. Στο επόμενο μου κοπελού είναι να βγάλω το όνομα σου. Να μου λάδεις. Πού τι νομίζεις, αφεντικό. Άδεια μου. Άψογα. Πολλά καλά έκανες. Έπρεπε να φυντικό. Άψογα. Έκανες καλή δουλειά για. Κύριοι, η κυρία Τοσχέρα με τα τόση, σαν άκοντά μας. Δώστε μέσα. Ανοίξτε, δεν κάνετε τις χώρες να περάσει. Να το προσέξετε, έχετε ταινία. Τους υποστήριξα για να δούμε να τα πάρω για να μην κατεβαίνω. Ένα μόνο να. Μην του δώσεις, σταμάτα να τρώει και τέλειωνε. Έχει μια ώρα που μάζεσαι να βάλεις το πόστερ. Άφησε τον να το κολλήσει καλά, να μένει πέσει. Δώσ' το είναι να σιωπήσει, κάποιοι λες και έχει τέσσερις μέρες να φάει. Έχει. Να κρυμάνει η Μαργαρίτα να έχει έτσι φίλου. Είμαστε αυτοί που είμαστε και σφίζουμε από ζωή. Κυρίες και κύριοι, οι φίλοι της Μαργαρίτας όπως δεν τους έχετε ξαναδεί. Στο πάνελ, ο βασιλιάς της μουσικής και των πάρτις, Μιχάλης Πτωχόπουλος. Σε να μην πας όσο σταμάτα να κλείς. Να συνεχίσεις πολύ ώρα. Κυρία Ανίτα, εγκρίμα τη Μαργαρίτα μας, δεν μπορώ να χωνέψω το που έγινε. Εντάξει, να σταματήσω να κλαίω. Εμάς συνέχεια που κλαίς, οπότε ακούσεις Μαργαρίτα αν κλαίς. Σε δίκαιο Αντιγόνη που σου έβαλε τις φωνές και πρόσβαλες.
Αφού ξέρεις ότι δύσκολος χαρακτήρας, ρε Ξένια, γιατί την προκαλείς. Πρέπει να παρασύρεσαι εσύ. Πρέπει να σταθείς δίπλα από τις κόρες μας, δυνατή. Να τις κάνεις να περνούν καλά, να τους μιλάς. Αλλά με τίποτε. Ακούμε τι σου λέω. Με τίποτε δεν πρέπει να μάθω για την αγωσκιά της Μαργαρίτα. Όχι, όχι, θα πω. Ανίτα, βοηθάς με λίγο, μάνα μου. Πάμε στη γωνιά. Συγγνώμη, αγάπη μου. Από χθες το βράδυ δεν σκέφτομαι τίποτα άλλο παρά μόνο την κόρη σου. Τώρα που την είδα κιόλας, είναι πολύ πιο όμορφη από ό,τι στη φωτογραφία. Και πολύ πιο ωραίος χαρακτήρας από ό,τι εσύ. Α, και ο τύπος μου πρόκειται να παντρευτεί. Πολύ καλό παιδί κι αυτός. Σαν το φίλο της μαμάς της είναι. Εγώ πάλι νομίζω ότι είναι πολύ νεαρή να παντρευτεί. Καλύτερα πρώτα να σπουδάσει, να ταξιδέψει, να γυρίσει τον κόσμο. Και αφού τελειώσουν τα ταξίδια, να παντρευτεί, να κάνει οικογένεια. Δεν ξέρω, νομίζω ότι. Μα γιατί συνέχισε αυτό που πήγαινες να πεις. Καλύτερα στο. Νομίζω πως δεν πρέπει να αποφασίζεις εσύ για αυτήν. Είναι μια χαρά. Είναι ευτυχισμένη, τα μάτια της πετάνε φωτιές. Εσύ το μόνο που πρέπει να αποφασίσεις είναι να παντρευτείς το γελίο τύπο που έχεις απέναντί σου. Και που σε αγαπάει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στον κόσμο. Όλα τα άλλα να τα αφήσεις όπως είναι. Έχουμε να σε παντρευτώ. Αλλά χωρίς πάρτι, χωρίς καλεσμένους, χωρίς μηνά του μέλητος. Απλά. Ο παπάς, η ασημία και μπροστά στη θάλασσα. Μπορεί η ομορφότερη φωτογράφος του κόσμου να μου πει πού και πότε πριν αρχίσω να ουρλιάζω από τη χαρά μου. Σήμερα. Έλα, Βίκυ μου. Κι ό,τι σε φωτίσει. Ευχαριστώ, Θεία. Μαζί με εκείνο που φύλαξε να το πάρω να το σάσω. Να το δώσω του θείου του Φιλόθεου να μου το πάρει. Βίκυ, παρέτα, μάνα μου, εμπαγιόν, έσαζετε. Λυπήθη το μηχανικό που είναι όταν πάρει το πετάξε ρε Βίκυ. Ρε Βίκυ, τα τουμπαρίσματα είναι πιο πολλά από τα σέρβις. Με το κατηγοράτε και πάει μια χαρά ασχέτως αν είσαι τα χρόνια μου. Άρα τι αθέλει και εσύ το σέρβις σου. Ένα σέρβισε, α, δεν μου τα λεφτά μου, απένος εδώ. Σε βάζει το ρούχο που φορώ. Ρε, ενώ Μιχάλης, λαλεί ότι φωνάζω και κατηγορού μας, γιατί το πάρτι να ξεκινήσει και εμείς ακόμα να πάμε. Άρχισε. Ρε, ο Χριστόφορος κατάλαβε το. Να ευλογημένο. Άντε ρε Βίκυ, πάντα του κλείω. Ναι Βίκυ μου, πάντα του, αλλά με μέτρο, να, με μέτρο. Ναι Βίκυ. Άντε και που ξέρετε, μπορεί υπόψη να χορέψω. Ω, ξέρετε, υπόσχεση του, υπόσχεση. Είπα και της Ελένης, της Τάνιας, του Ιωνά, να με σφάξουν μόλις πάμε. Να πω και τον πρίγκι πάμε να έρθει. Καλό, μάνα μου, λείπει ο Μάρτης που της σαρακοστεί. Ακόμα, εν του πες. Πάντως έχετε δίκιο να τρίζει πολλά. Μα είσαι σπίτι. Γιατί σε παίρνω και μιλάει. Αν τα λυκά όλα θα πάμε στη Χαβάη. Ήτανε ένα μικρό καράβι. Ήτανε ένα μικρό καράβι. Που ήταν αταξιδευτό. Που ήταν αταξιδευτό. Σε ευχαριστώ, χαρά μου. Ευχαριστώ, Έκτορ. Έτσι ξαφνικά να μάθω τόσο ευχάριστα νέα. Με κάνει ευτυχισμένο. Και με το παραπάνω. Μπράβο, Έκτορα. Συγχαρητήρια. Άμα την εκατάφερες να πει το ναι με τόσο πείσμα που έχει, εγώ σε συγχαίρω. Μπράβο. Αλλά πάντα βιαστική όμως. Πάντα, πάντα. Το γοργόν και χαρινές. Πριν προλάβει και το μετανιώσει, ε. Μίλησα και με ένα φίλο μου στο Δημαρχείο. Τα έχει κανονίσει όλα για αύριο. Η χαρά ήθελε σήμερα, αλλά δεν μπορούσα εγώ. Ήθελα να το σκεφτώ λίγο, ε. Α, και για το χώρο τα έχω κανονισμένα. Θα είμαστε στο σπίτι μου, στην παραλία. Α, ωραία. Χαρά. Λοιπόν, να πιούμε σε τι. Σε μια καλή αρχή και μια ευτυχισμένη ζωή. Ωραία. Παπα, thank you, μα πότε πρόλαβες. Μας έκλεισε ταξίδι στα νησιά. Ευχαριστούμε. Μπορώ να σε λέω πατέρα. Ευχαριστούμε πατέρα. Και μην ανησυχείτε. Η χαρά είναι σε καλά χέρια. Θα την κάνω εγώ να χαλάρωσει για τα καλά. Και έτσι πρέπει να γίνει, Έκτορα. Σου κάτω κάτω δεν υπάρχει τίποτε που να σας εμποδίσει να είστε ευτυχισμένοι. Άντε, στην υγειά μας. Στην υγειά μας. Hey.
όποια και όποια, Στέφανε. Καλά, εμένα μια χαρά μου φάνηκε. Ωραίο κορίτσι, καλό κορίτσι, από σπίτι. Τώρα απομόρφωση, βέβαια, αδερφέ. Ήταν ψηλά τζαγνάντε, βε. Κοπέλα από σπίτι, τζα, εμείς κοιτάμε κοντά. Τίποτα άλλο πρέπει να ξέρουμε. Α, Παναγιώτα, τίποτα άλλο, λαλό. Τις ηρωνίες σου να τις αφήσεις για εκεί που ξέρεις. Δεν με ενδιαφέρει άμα εγκρίνεις ή όχι. Και δεν θα σε αφήσω να τον υπονομεύσεις άλλο, ούτε το γιο μου, ούτε την κοπέλα του. Να μου θέλεις. Να του δώσω και βραβείο. Και με νομίζεις ότι είναι η τελευταία. Πόσες ενάρτουν ακόμα, πόσες ενάρτουν. Αχ, τα βάσα να μας εμπίσω, Παναγιώτα, εμπίσω. Ξέχασ' το λαλό σου. Με απειλείς. Ναι, σε απειλώ. Στέφανε, μη γίνεσαι γελίος. Ο γιος μου δεν γυρίζει πίσω. Δεν πρόκειται να παντρευτεί την Άνση. Ό,τι τον υποστηρίζεις, ξέρουμε το γεγονός. Αλλά έλα στη θέση της Νάσης να δεις τη γλύκα τρία χρόνια, να είσαι δίπλα του, να τον υπερασπίζεις. Ό,τι κι αν της έκαμε. Τώρα έπρεπε να ήταν παντρεμένη. Ακούεις παντρεμένη, εγώ έτσι ξέρω. Και λοιπόν τι έγινε. Δηλαδή ο γιος μου δεν την υπερασπιζότανε. Τα ίδια και τα ίδια να. Την ευαρέθηκε η ψυχή του, παιδί μου, καταλαβαίνεις. Να, τα. Άκου την, άκου τη, συνεχίζει ακόμα. Άστα αυτά και άκου εδώ που σου μιλάω. Λοιπόν, θέλω να ξεκαθαρίσω τη θέση μου. Για μένα, το πιο σημαντικό πράγμα στον κόσμο. Ναι. Είναι ο Βαγγέλης μου. Σοπ. Αν εσύ συνεχίσεις να τον πιέζεις και να του συμπεριφέρεσαι με αυτόν τον τρόπο, τότε θέλω διαζύγιο. Κρέμισε με την προβολή. Νομίζω καλύτερα να μην έχουμε επαφή. Την τελευταία φορά που βρεθήκαμε, δεν καταφέραμε να συγκρατηθούμε. Κάμαμε ό,τι θέλαμε, αλλά δεν προσέχαμε. Δεν είσαι ίδιος. Αλλά δεν είσαι ίδιος. Δεν το μπορώ να φύγει. Γιατί είσαι αδαιμονής, αγάπη μου. Α, δεν μου άρεσε το πάρτι. Βαρέθηκες. Εδώ μια χαρά περνούν και πάνω. Όσους είπαμε να έρθουν ήρθες. Μόνο ο Γρηγόρης λείπει. Εκάλεσα τον, αλλά δεν ήθελε να έρθει, ξέρω γιατί. Ναι, αλλά έχει τον ο Κωστίτσιο Ξεσαλώνει. Καλά, ο Γρηγόρης είναι άλλος τύπος. Είναι κακός άνθρωπος, είναι χρυσό παιδί, εγώ ξέρω τον καλά, έχω του εμπιστοσύνη. Λίγο καχύποπτος με τους ανθρώπους γύρω του, αλλά δεν το κάνουν οι επίτηδες. Κάλεσα το, αλλά έρθει, τι θα κάνω εδώ, κουβαλήσουμε το ζόρι. Άτε, πάμε πάνω να μην μείνεις να εμπνήσω. Εντάξει, δεν έρθει. Τώρα, πολλά για το καλώς όρισμα. Εμένα να ευχαριστάς. Δεν περίμενα τόση μεγάλη υποδοχή. Άμα περνάς καλά. Μόνο καλά. Τους γονείς σου να ευχαριστήσεις. Ήταν δική τους ιδέα, εμείς απλώς σε βοηθήσαμε. Μεταξύ μας να δεν ήξερε να χορευτείς. Έχει τόσες όμορφες κοπέλες στο χάρτη. Φτιάλεξε μια και χόρεψε. Κάποια να φύγω την ίδια να σου δείξει. Όχι, ξέρω. Γίνεται να μην ξέρω. Α, ξέρεις. Ναι, και θέλω πολλά να χορέψω. Αλλά θα το κάνω όχι με μια όμορφη κοπέλα. Με την πιο όμορφη κοπέλα του χάρτη. Α, ναι. Και ποια ενδουλειά αν επιτρέπετε. Εσύ. Εγώ. Ναι, εσύ.
Ευχαριστούμε το κέικ, με επιτυχία. Να λεπτό παρακαλώ, time out. Θέλω την προσοχή σας για να ανακοινώσω κάτι. Την έκπληξη της αποψινής βραδιάς. Τα μωρά στην πίστα. Νάνση. Δεν θα αφήσω τον ηλίθιο να σε κοροϊδεύει με τα κομμενάκια κάθε τρεις και λίγο και μην ξανακούσω για ραβόνα το καλό που σου θέλω. Πού το έμαθα? Μπορεί να το πας στις ειδήσεις. Με πήρε τηλέφωνο η μάνα του στη δουλειά. Μου είπε βρήκε άλλη και πως μαζί τελειώσατε. Ούτε γάμος θα γίνει, ούτε τίποτα. Μάζεψε τα πράγματά σου και θα έρθεις να μείνεις κοντά μου. Παπά ή κύριε Πλούταρχε, να το ξεχάσεις. Δεν θα με αναγκάσει να φύγω από το σπίτι μου. Τις αποφάσεις μου τις παίρνω όπως γουστάρω. Το Βαγγέλη τον αγαπώ και θα κάνω οτιδήποτε για να τον φέρω πάλι πίσω κοντά μου. Είτε σ' αρέσει είτε όχι. Ωραία. Έτσι κάνω το εγώ. Και ας τον πέτω εδώ. Άτε αγάπη. Άτε, άτε. Μαργαρίτα, ξύπνα. Μαργαρίτα. Σε παρακαλώ, μωρό μου. Ρίτα. Ρίτα, ξύπνα τώρα αμέσως. Νερό με σάχαρη. Κάποιος θα φέρει νερό με σάχαρη. Θέλω νερό με σάχαρη. Ναι, ναι, πάω, πάω. Θεέ μου, βοήθα μας. Σε παρακαλώ. Μαργαρίτα. Να πω γιοντραφού, γράφει και μια χαρά τώρα, να πω αφήνεις αστέρου. Σε να πάρεις για αέρα. Παρακαλώ, κάνε τελειό πίσω, κάνε τελειό πίσω. Γράφε ρε Αντιγόνια, να πλέει μάνα μου. Αν τη σηκώσουμε την επόμενη. Ναι, ναι, άντε, άντε, άντε. Μαρία μου, Θεέ μου, η Μαργαρίτα. Μαργαρίτα, αυτή σε ξεκίνησε, Μαριάννα. Μαργαρίτα. Μαργαρίτα μου. Όχι, Θεέ μου, μιλά. Όχι τώρα, σε παρακαλώ. Ευχαριστές ακόμα, Μαριά μου, είναι λίγο χρόνο, σε παρακαλώ. Ναι, μου δείτε τι έχει, Μαργαρίτα, ξύπνα, κάνε κάτι. Μαργαρίτα. Μαργαρίτα. Αν και τώρα ρίξεις το καρμάκι σου για να με πληγώσεις, θα κάνω πως δεν άκουσε. Και να σου πω και κάτι. Έχω μεγαλώσει και ό,τι κάνω το κάνω για την πάρτη μου, για τον εαυτό μου. Και δεν ακούω τίποτα από κανέναν. Είμαι ο πατέρας σου, Νάνση. Ούτε τον ελάχιστο σεβασμό δεν αξίζω πια. Σου λέω αυτά που σκέφτομαι και αυτά που νιώθω. Και μου μιλάς εσύ για σεβασμό. Εσύ που δεν σεβάστηκες την απόφαση που πήρα. Το Βαγγέλη τον αγαπώ και θέλω να μείνω για πάντα μαζί του. Και θα το παλέψω όσο γίνεται. Ποια αποφάση σου να σεβαστώ, ρε κορίτσι μου. Είμαι πατέρα σου, Νάνση. Ούτε τον εαυτό σου δεν σέβεσαι. Εμένα θα περιμένω να σεβαστείς. Έτσι θέλεις. Να έχεις τον άλλο να σε ποδοπατά. Λοιπόν, άκου τώρα αυτό που θα σου πω, γιατί έχω κι εγώ θέση στη ζωούλα σου, έτσι. Από σήμερα δεν πρόκειται να ξαναδείς τη μάνα σου, ούτε τις αδερφές σου, μέχρι να εμφανιστείς ξανά με αυτό τον ηλίθιο. Και με πιστοποιητικό γάμο αυτή τη φορά, Νάνση. Αλλιώς μην έρθεις. Ξέχασέ μας, Νάνση. Τώρα τι κάνεις δηλαδή. Μου απαγορεύεις να δω τη μάνα μου! Και τα λεφτά που σου στενά, ξέχνα τα κι αυτά, έτσι. Από σήμερα κομμένα όλα. Άμα συνεχίζεις με τα ίδια μυαλά, για μένα έχεις τελειώσει, Νάνση. Να σου κάνω τσέι να πιες. Κι άλλο. Έκαμε σε μια μάτσα ρεπανόφιλο, Νάνση. Μαράκι, δεν είναι αστείο. Κάνω πολύ ακριβή ζωή με πολύ λίγα χρήματα. Χωρίς τα χρήματα του πατέρα μου, δεν μπορώ να κουνηθώ. Να πιάμε τον γιατρό, ρε Αντιγόνη. Άντε, αγάπη μου, ξύπνα. Εντάξει, μαμά, εντάξει, δεν τα λάθη, εντάξει. Τι νιώθεις, αγάπη? Δεν μπορώ, δεν ξέρω γιατί μου συμβαίνει το πράγμα. Αρκέψα να το βαρκούμε. Ναι, αλλά είσαι καλά τώρα, ναι, έτσι νιώθεις πόνο. Όχι, 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 δεν είναι καλά. Πρέπει να πάει να ξαπλώσει, να ηρεμήσει. Εντάξει, αγάπη μου, να ξεκουραστεί. Μαμά, μην μου μιλάς έτσι μπροστά στους φίλους μου. Εντάξει, είμαι λίγο ανεμική, αλλά σιγά το πράγμα, δεν ξέρω να πεθάνω. Όχι, είναι σιγά το πράγμα, είναι χλώμια λες. Είναι καλά που σου λέει η μαμά σου. Πρέπει να πάρεις σπίτι να ξεκουραστείς τώρα. Όχι, το πάρτι. Τι το πάρτι, είναι τελειώσε. Όχι, αγάπη μου, είναι τελειώσε. Συνεχίζεται το πάρτι. Συνεχίζεται ο χορός, η μουσική δυνατά. Εμείς δυστυχώς πρέπει να πάμε, ναι, λάγα. Μαμά, πες μου ακόμα λίγο. Όχι, Μαργαρίτα, σπίτι είπαμε. Εντάξει, εντάξει, συνεχίζουμε το πάρτι, αλλά δώστε την κατάσταση στο φούρνο να ακούσει η Μαργαρίτα από το δωμάτιο. Έχει ξεκινά. Μαργαρίτα, ξεκινά, πάμε σπίτι. Εσύ, γιατί θέλεις να φύγουμε?
Μην είσαι με τώρα. Είτε είσαι ανεμική είτε δεν είσαι ανεμική, θα έρθει μαζί μου. Και σου φύγει ένα φιλί στον πηγαίνει μου, δώσουν τα αλλάξει πάρε μαζί μα. Να μην κόψει να σπάσει μικρό. Έλα, έλα. Έλα, αγαπητέ. Γεια. Γεια. Τι παθαίνετε τον τομόρο κάθε λίγο. Είναι η δεύτερη φορά που λυποθυμάμαι. Η Γιάννα, ξέρει αν έχει κάτι το σοβαρό. Τίποτε το σοβαρό δεν έχει. Και ευχαριστώ που δεν μου έγκυσε γιατί μου αρέσει. Τον τόκο την ανήκει στην πρόεδρο μου, Παναγιώτα. Έχει μεγάλη συναισθηματική αξία. Υπέρασε που αραγώνα σε αραγώνα, που γενιά σε γενιά. Ξέρεις πως επάντρεψε τον κουτί. Γι' αυτό το πήρε. Άκουσες όμως ήταν που σου είπα. Έδωσε σου το η μάνα μου για να το φυλάξεις, να το φυλάξεις καλά. Τουλάχιστον σεβάστου τη μνήμη της Παναγιώτα. Μα ποιος σου είπε πως δεν τη σέβομαι, κύριε Ευσταθίου? Και τη μάνα σου τη σέβομαι και το κουτί το σέβομαι. Ο Βαγγέλης μου τώρα είναι ερωτευμένος. Και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Θα παντρευτούνε, βρε. Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει με τίποτα. Ίσα-ίσα θα έχω την τιμή να το δώσω στην κοπέλα του. Όπως το έδωσε σε μένα η μάνα σου. Παναγιώτα, μην με κάνεις να βγω πάλι έξω από τα ρούχα μου, α. Μην με κάνεις να βγω έξω από τα ρούχα μου. Το Βαγγέλη δεν θα το επιτρέψω να παντρευτεί καμίαν άλλη εκτός που την Άση. Δεν πρόκειται να σε αφήσω. Δεν θέλω να με αφήσεις. Και μην με απειλείς. Είπα όχι, όχι. Θα τον κάνω εγώ να συμπεριφερθεί σαν άντρας με αξιοπρέπεια. Όχι σαν κανένας τόπουζος γάρος, γιατί είναι γάρος. Να μάθει τι σημαίνει σεβασμός μέσα στο σπίτι. Το κουτί τούτο ήδη απέκτησε το διάδοχο του. Και ο διάδοχος του Παναγιώτα μου είναι η Νάνση. Έναν τζίνι μαθητριούλα του Λυκείου που εγιάλισε του κύριου Βαγγέλη που επαρπάτα μες στο δρόμο. Και που την άλλη ευδιαρωτάσαι. Εν ξέρουμε ούτε την οικογένειά της, ούτε τι σώη άνθρωπος είναι. Και εσύ να πάει να ιστόγεις το κουτί που σου λέω για τη μάνα μου. Το κουτί θα το πιάσει η Νάνση. Χώνεψε το. Μαμά, μην αρχίσεις τις φωνές της ξένιας, γιατί είναι εκείνη που φταίει. Είναι εγώ που επέμενα να μην μου βάλει ένεση, γιατί βιαζόμασταν. Ήταν να πάμε τη θεία την μυροφόρα περίπατο. Και εξάλλου, θέλω και μισή ώρα να συνέλθω ρε μαμά κάθε φορά που μου βάλει τις ενέσεις. Και δεν μπορώ να λες ενέσεις, ευαρέθηκα τες. Πονώ. Μα αφού τις είπα τις ξένιας, έσου που κοντά να σου τις βάλει. Εντάξει, αγάπη. Για να γίνει σωστά η θεραπεία. Εντάξει, είπαμε. Έτσι πρέπει, έτσι είναι το σωστό. Με φωνάζεις ρε Αντιγόνη, ακούω σε παραπάνω από το πάρτι. Για όνομα Θεού δηλαδή. Καλά, ναι, εντάξει, έμιλο. Δεν καταλαβαίνω, πάει λάθος τώρα. Η οικογένεια προβλήμα λίγο. Η μια που είσαι μια θεραπεία, κλείω την ώρα. Η άλλη, η νοσοκόμα τσακώνεται με μάνα της. Άλλη τότε μια θεραπεία, άλλη νοσοκόμα, ψυχιστήρα. Αν δεν ξέρω, ο καθένας δεν μου το γίνεται, να μην σαν κάποιος πρέπει να διάβος πει. Εντάξει, αγάπη μου. Συγγνώμη που παίρνω έτσι, δεν είδα κίνηση έξω, γι' αυτό δεν πήγα. Θέλω να γίνω εθελοντής. Έχω το αυτοκίνητο μου κάτω παρκαρισμένο να πάρω την πριγκίπισσα γιατρό. Όχι, δεν πάω γιατρό, κανεί άλλου γιατρού, δεν θέλω άλλε ενέσει. Καλά, καλά, με συγχύζεσαι τώρα, ήρεμο. Ρε, παπά, δεν μπορώ άλλο, κάνει με τι ενέσει, πόσε φορέ να σου το πω, πονώ. Μα τι έπαθε τώρα την ευρεία τη, ρε Μαργαρίτα μου. Α, πριν δύο λεπτά ζουν λιπόθυμη, ρε αγάπη μου. Τώρα ζουν τένει όρεξη. Μπούμε, δεν εμένα. Εσύ αν θέλεις να πάεις πίσω στο πάρτι, πιένε. Αν δεν θέλεις να πάεις, μεν πάεις. Εγώ θα υποθέσω ότι έφυγες. Έφυγες. Ρε Αντιγονή, σε παρακαλώ, μίλα πιο καλά. Δεν θέλω άλλη σκηνή τα μέσα, σε παρακαλώ. Αφού δεν έχει δουλειά τα μέσα. Εμείς εσύ είμαστε υπεύθυνοι για τη Μαργαρίτα. Εμείς αποφασίζουμε για τη θεραπεία της. Όχι, αν έχω λάθος, πέτε μου. Εσύ έφυγες. Κυρία, εγώ απλώς ήθελα να βοηθήσω. Αν θέλεις να βοηθήσεις, φύε. Φύε. Αν όντως έχει δουν την αρρώσκαλη Μαργαρίτα, ήβρε μας μεγάλο κακό. Εγώ είναι την Αντιγόνη που σκέφτομαι. Δεν έρχεσαι να πεις το άλλο. Η κόρη μου είναι να πεθάνει. Δηλαδή ώρες, ώρες και τούτη. Με μιλάτε έτσι ρε κανένας αν θα πεθάνει. Η Μαργαρίτα τώρα η μεγάλωση. Τώρα καταλαβαίνει τι είναι η ζωή. Δεν θα επιτρέψει ο κύριος να της συμβίζουν το κακό. Να κάνετε υπομονή. Τη Δευτέρα να την πάρουν στο γιατρό. Να περιμένουμε να βγουν τα αποτελέσματα και βλέπουμε. Γρηγόρη, τι κάνεις να με γέμου. Γιατί δεν πάει πάνω στο πάρτι μου και ο Κωστής. Εντάξει, νομίζω είναι καλύτερα να με. Τίποτε να μην νομίζεις. Το πάρτι είναι τέλειωσε. Κι
το αγυρεύκει στο φιλόθεο, δεν μπορεί να σου μιλήσει αυτή τη στιγμή. Εντάξει, κυρία Σούλια, συγγνώμη. Λαμίδα, να που ήταν τούτον τώρα. Είναι το παιδί που βοηθά το φιλόθεο στην πεζίνα, μάνα μου. Ναι, και θέλει να πάει πάνω στο πάρτι. Δεν μου αρέσει η φάτσα του, νευριάζει μου. Δεν το θέλω κοντά στις μητσές. Σκέψουμε να μαζεύουμε σιγά σιγά. Είναι ολοφάνερο, το πάρτι δεν τραβάζει. Έφυγε η Μαργαρίτα και μαράνα με σαν τα λιοστρόφια. Καλύτερα να πιένουν. Να τα μαζέψουμε προσεκτικά, να μην σπάσουμε τίποτε. Έναν ευχαριστώ, σας είπα. Είσαστε όλοι εξαιρετικοί. Χωρίς να με ξέρετε να έρθετε να βοηθήσετε, τούτο σημαίνει πολλά για μένα. Παρεμπιπτόντως, να κάνω μια ταινία και νομίζω να σας χρειαστώ. Θα σας πιάσω τηλέφωνο. Έμαθα σε ποιο κολέγιο να γίνει τα μαθήματα. Αύριο να έρθει ένας καθηγητής που είναι Αγγλία και να κάνει οδύσεις σε πολλά στενό κύκλο. Όποιοι περάσουν να παρακολουθήσουν τα μαθήματά τους. Και παίζει υποτροφία στο εξωτερικό. Τι λέει τώρα, ρε Ελένη. Και όσοι επιλέξει να στείλει τα αγαπιά στην Αγγλία. Ακούω σχόλιο. Έχω μια δουλειά, δεν μπορώ να έρθω. Χανείς. Έχεις κάτι έτοιμο. Έτοιμο, πού να είναι να το παίξω. Πιένε στην audition πρώτα και αν δεν σε αφήσουν να μπεις, να είμαι εγώ και αμέσως να τα κανονίσω εγώ. Έκλεισε. Δεν νομίζω. Έλειψαν τις σφαίρες και τα μασέρκια της κουζίνας είναι άπλυτα. Επικαιρδιά μου τον παπά στον ορτό σου πάντα νύχτα, η μαμά σου με αφήνε, αλλά η άκομαι μια φορά αστάθηκα στο ύψο του. Έγινα ζήλη σήμερα. Δεν έπρεπε να μην συμβείτε το πράγμα. Ήθελα να μην συνέχεια μαζί σου και να χορεύουμε να σου πω να λιποτιμήσω. Εντάξει, εννοώ να λιποτιμήσω που να χορώ. Εντάξει, κύπησα, ηρέμησε. Έγραψα το δάτο. Μα τι. Ότι έστειλε με στον άλλον κόσμο, έτσι έγραψα. Έγινε να συμπεριφέρεις έτσι σε έναν πρίγκιπα σαν εμένα που είμαστε στην άπτυξη του. Εντάξει, παιδί μου, σάβουνα τώρα. Θα αφήσεις το κινητό στο ανοιχτό, θα είμαστε συνέχεια σε επαφή, θέλω να το κλείσεις. Εντάξει, και αύριο θα είμαι συνέχεια μαζί σου. Θα είμαι κολλημένος συνέχεια πάνω σου. Όχι να αφοηθείς να νομίσεις εσείς κανένα τικ. Εγώ να. Μιλάς έτσι πάντα απίτηκα. Πριν κύψα, τώρα μου πείσουμε στην αγκαλιά μου ανέσχεδη. Ήθελα να σε φιλήσω όπως τη χιονάτη. Αλλά έξτρα ένιωσα έναν κενό. Ήταν κάποιος άρπαξε την πριγκίπισσα που με στα σέρκα μου επήρε την μακριά και παρακαλούσα να μου δώσει πίσω και μου την ίδια. Ένιωσες έτσι χάλια. Όχι χάλια πριγκίπισσα, κενό. Ένιωσα κενό. Επειδή τώρα εσύ είσαι μέσα μου. Είσαι να γίνεις να μαζί μου, να μην ψυχή μου. Είναι δηλαδή σαν να κυκλοφοράς συνέχεια μέσα στο αίμα μου και στέλνεις εμάς την καρδιά μου για να λειτουργεί σωστά. Αν σταματήσεις να στέλνεις εμάς την καρδιά μου, να πεθάνω. Με σταματήσεις να στείλεις εμάς, πριν κύπησες. Σ' αγαπώ και μαζί σου ξαναζω. Μ' αγαπάς κι ονειρεύω με πετώ. Στο μεγάλο ταξίδι που με πας. Σ' ένα κόσμο που φτιάχτηκε για μας. Μ' αγαπάς κι έχω δύναμη να πω. Ότι ζω μόνο για να σ' αγαπώ. Μόνον εσέναν ακούμε, γιατρέ. Ό,τι μας πεις εσύ κάνουμε. Όμως μια κουβέντα καλή που το στόμα σου δεν ακούσαμε. Εν υπάρχει έστω μια πιθανότητα η κόρη μου να γίνει καλά. Δηλαδή, έτσι εντάζουμε με το άγχος. Εγώ δεν αντέχω άλλο. Δεν αντέχω να σκέφτομαι ότι... Το μόνο που μπορώ να σας πω σαν γιατρός της είναι ότι μπουν τα αποτελέσματα. Οι εξετάσεις που θα κάνω. Λοιπόν, επήγει να είσαστε αύριο το πρωί στο γιατρείο μου μαζί με την κόρη σας. Εντάξει, γιατρέ μου, τούτον είπαμε το. Ό,τι μας πείτε εσείς να κάνουμε. Αύριο το πρωί. Ωραία. Αύριο το πρωί θα είσαστε στην κλινική, έτσι. Επήγει λόγω της ασφάλειας. Θέλουν να ξέρω. Λοιπόν, θα συμπληρώσετε κάτι χαρτιά και ύστερα θα μετακινηθούμε για το εργαστήριο όπου θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία των εξετάσεων. Τα υπόλοιπα θα σας τα εξηγήσω αύριο λεπτομέρως. Εντάξει, θα σας περιμένω αύριο το πρωί. Ναι, γιατρέ μου, αλλά να σε ρωτήσω ακόμα κάτι. Πρέπει να κάνουμε όλες τις εξετάσεις την ίδια ημέρα. Εκτός από μία. Δεν θα πάρουμε δείγμα του μυελού των οστών, γιατί ο συνάδελφος, ο Παπαβασιλείου, λείπει. Έχει πολλή δουλειά, είναι πολύ δύσκολο να του κλείσει ραντεβού. Είναι ο μόνος ειδικός που έχουμε για τη συγκεκριμένη εξέταση.
Επίσης, θα πρέπει να μείνει στο κρεβάτι. Άρα θα πρέπει να μείνει μια μέρα μέσα. Αλλά όπως είπαμε, τούτα δεν θα γίνουν τώρα, έτσι. Λοιπόν, θα σας περιμένω αύριο το πρωί. Εντάξει, Πέτρε. Αύριο το πρωί. Καληνύχτα. Είναι η μέρα μας αύριο, ε. Αύριο. Μπορεί να σε πάρει που κάτω, ρε, Αντιγονιά. Προσέχε να φανείς δυνατή αύριο να με κουμαντάρεις σε μένα. Πρέπει να φανούμε δυνατή οι δυο μας για να τη βοηθήσουμε. Ναι. Ευχαριστώ. Έχει έναν άγγελο μπας στο κρεβάτι, δεν ξέρω που βρεθήκε. Ευχαριστώ που με αφήσατε να αποκαλύψετε τις πριγκίπες σας. Τώρα να πάω να πιω ένα ποτό να χαλαρώσω. Είναι εντάξει να έρθω αύριο να τη δω. Όχι. Ναι. Ναι, και όχι, κάνουν... Δεν το βρίσκω. Εντάξει, εγώ αύριο το πρωί θα είμαι έξω από την πόρτα, αλλά δεν θα μπορείτε να μου δώσετε την άδεια σας πρώτα. Εντάξει. Θεία, είσαι ο security της πολυκατοικίας. Αφήσε μας να τη δούμε. Είπα, το πάρτι είναι τέλειος, είναι ο καθένας να πάει σπίτι του. Ρε μαμά, γιατί κάνεις έτσι. Έναν καλή νύχτα θέλουμε να της πούμε σιγά, έτσι να της πιάμε την κουβέντα. Κάτσε μέσα στη μέση του διαδρόμου και συζητούμε. Ήταν να πιένουμε μέσα ως τώρα. Σιγά το πράγμα. Είπα όχι. Σε ποια γλώσσα πρέπει να το πω για να το εμπεδώσετε. Όχι σημαίνει όχι. Η Μαργαρίτα είναι ήδη στο κρεβάτι της. Και η θεία σας είπε να μην την ενοχλήσει κανένας. Μα γιατί να την ενοχλήσουμε, αν της πούμε να γιατί να πάθει. Θεία, γίνεται να μην πάμε. Είμαστε τρία σε ένα. Ό,τι συμβαίνει στη μια, συμβαίνει και στις τρεις μας. Ναι. Σταματάτε γιατί έτσι μαζί που γεννήθηκαμε. Αλλού τούτα. Δεν θα πάτε στη Μαργαρίτα, αγάπες μου. Δεν θα ενοχλήσει καμιά σας τη Μαργαρίτα. Όποιος έχει νου είναι κατά γάτρο. Ρε μαμά, γιατί κάνεις έτσι τώρα. Απλώς σε λιποθύμησε. Αφού με το πουλίον ήταν καλά, μπορεί να μην έφαγε. Είχα το πράγμα. Θεία. Έχει κάτι άλλο με το ξέρουμε. Με έχει. Η Μαργαρίτα είναι πολύ κουρασμένη. Και πρέπει να κοιμηθεί για να ξεκουραστεί. Δεν έχετε να πείτε τίποτε μαζί της τώρα. Λέτε τα αύριο. Και αύριο μέρα είναι πάλι. Αν έχετε όρεξη για κουβέντα, μπαίνετε πάνω στο σπίτι μου. Μιλάτε στη μυροφόρα που σας ακούει. Άντε, και κανονίστε με την αφήσετε να κοιμηθεί. Παναγία μου, Χρήσο Παλτάνας. Χριστέ μου, Κύριε Λέησο. Εντάξει, αργή μου, εντάξει, αγάπη μου, κάνει, σε παρακαλώ. Κάμε μου τη χάρη, σε παρακαλώ. Για όνομα του Θεού, πιενέλα, πιενέλα, ποια με είναι αυτία. Πιένε να πέσεις, να ξυπνήσεις την πολυκατοικία και να νομίζουν ότι είμαι εγώ. Πάω να το βγάλω από τον νόμο, δεν μπορώ να το βγάλω. Γιατί να υποθυμίσει η Μαργαρίτα. Εχλώμιασε, πάνω σαν να μου έχασε το χρώμα της εγκυτρίνησης. Και στην αμπουλάν τώρα, να έρθει να την πάρουμε στο νοσοκομείο. Θεέ μου, και ο Θεέ μου, ξεκίνησε το ίδιο ντροπάρι ο δός της, ποιος στα μάτι μου. Αυγή μου, για όνομα του Θεού, έλα σου πω, μια χαρά είναι η Μαργαρίτα, είναι καλά. Έβαλαμε την να ξαπλώσει, είναι καλά. Άντε σε παρακαλώ, πήγαινε να κοιμηθείς και να μας κατεβεί να μην βλέπει πολύ κατοικία. Ού, ήρθε η πόστα. Εντάξει, ευχαριστώ, άντε. Ήπνο σε παρακαλώ. Α, καληνύχτα. Καλά. Ήπνο. Καληνύχτα. Συγγνώμη, Ιλιάνα. Την ειλικρινή μου συγγνώμη. Χριστόφορος. Μα, Ιλιάνα, ποιος το γράψε το γράμμα, ενώ ο φίλος της Μαργαρίτας έκαμε λάθος διαμέρισμα. Καληνύχτα, φίλος της. Μην επιμείνετε. Η Μαργαρίτα δεν έχει τίποτε. Ελιποθύμησε γιατί ήταν ζέστη. Οι ανεμικοί έτσι παθαίνουν. Άμα έχει ζέστη, ένα να πνέουν καλά και λιποθυμώ. Γιατί εκλαίες. Εγώ εκλαία. Μπράβο, Βίκη μου. Πολλά καλή παρατηρήσή σου. Απλώς, αγάπη μου, την ώρα που μπαίνετε, εγώ προσεύχομαι. Είδατε με να κλαίω. Θεία, ακούσαμε τα από τη μάμα μου, όχι και όπως ένα. Αυτά μαθιάσαν κότσινα. Έμας, τι έγινε. Θεία, περιμένουμε. Η Μαργαρίτα πρέπει να κάνει κάτι εξετάσεις. Τίποτε παραπάνω, εξετάσεις ρουτίνας. Να της πείτε να τρώει καλύτερα. Και θα σταματήσει να είναι ανεμική, έτσι να της πείτε. Άρα περιμένουμε να δούμε τι θα πει ο γιατρός. Ναι, αγάπη μου. Σίγουρα.
Μαζί μου μιλάτε, ή να σας πω ψέματα. Αλλά... Α, τι ξέχασα να σου πω. Τι αγάπη μου. Αύριο είναι το δοκιμαστικό για τα παιδιά, το μουσικό. Να πάω και να περάσω να παίξω μπροστά από κόσμο. Μπράβο, αγάπη μου. Μπράβο. Να ευχαριστείς τον Κύριο, γιατί είναι ο Κύριος που τα στέλνει τούτα. Να πάεις. Να πάεις και να δεις ότι ο Παντοδύναμος θα σε βοηθήσει να πραγματοποιήσεις το όνειρό σου. Άρα συμφωνήσεις μαζί μου. Εννοείται. Να πάρεις και τη Σίλβια μαζί σου, γιατί μου φαίνεται καλά. Λίγο αγχωμένη. Αγχωμένη. Εντάξει, είναι ανάγκη να το αναλύσουμε τώρα. Η θεία έδωσε διαταγή. Άντε, αγάπη μου. Πιένε. Γιατί η Λιάννα να βγει στους διαδρόμους να σε γυρεύει με τα νυχτικά. Την ευχή σου για αύριο. Του Κυρίου, αγάπη μου. Καληνύχτα, Σιλβέστρο μου. Καληνύχτα, εσύ. Στείλε ένα μήνυμα, πριγκίπισσα. Αν δεν θες να μου στείλεις μήνυμα, στείλ μου κενό και εγώ δεν καταλάβω ότι γράψεις μου σ' αγαπώ. Γιούντο, πού είμαι η μάμμα σου. Έπιασε το κινητό για να με εκδικηθεί. Άφηγε με μόνο από αυτόν τον καναπέ. Περιμένω. Τι? Παίζει συνέχεια αυτό το τραγούδι του έρωτα. Το love story. Θέλω να το κάνω δώρο στη Μαργαρίτα. Δώρο αραβώνων. Μα είναι... πολλά πάλι. Πόσα χρόνια είναι. Ούτε που θυμάμαι. Από γενιά σε γενιά. Το δίνει η πεθερά στην ύφη. Και όταν η νύφη γίνει πεθερά, στην καινούργια νύφη. Και πάει λέγοντας. Από του πατέρα σου την οικογένεια τώρα αυτή η ιστορία. Μου το έδωσε η γιαγιά σου. Του καλόν του έδωσε οι μπαταρίες. Σφράγιζαν τον ερωτά τους, παιδί μου. Σφράγιζαν τον ερωτά τους μέχρι το θάνατο. Σειρά σου τώρα. Να σφραγίσεις κι εσύ το δικό σου ερωτά. Μου αρέσει και μου καλά. Ωραία. Ωραία, μα ξέρεις κάτι. Είσαι λάθος. Είναι μουσική που γράφτηκε για την αγάπη. Είναι μουσική που γράφτηκε για την πριγκίπισσα. Ωχ. Φύγουμε, ρε μάμα. Θα πάρω μέσα στο στήθος, εμείς συνέχεια. Όχι. Yeah. Όχι, Βαγγελή μου. Είμαι σίγουρη, μωρό μου, ότι μέχρι να πεις Μανώλα μου, σ' αγαπώ πολύ. Θα γίνει καλά. Και όλα θα είναι μια χαρά, θα το δεις. Και ξέρεις κάτι, Βαγγελή μου. Σήμερα είναι Σάββατο. Mm. Αύριο είναι Κυριακή. Καινούργια εβδομάδα. Καινούργια εβδομάδα, καινούργια πράγματα σε περιμένουν. Και όλα θα πάνε μια χαρά. Δεν θέλω να μου φοβάσει. Όλο, τίποτα σωστό. Όλα στραβά και ανάποδα. Και όλα αυτά εξαιτίας σου που με πήγες αυτή την ηλίθια τη μάγισσα. Σιγά καλέ, τι έπαθες τώρα. Εγώ να σου πω πως από την αρχή έκανα πολύ καλή δουλειά. Άσχετο αν προέκυψα μερικά μικρολαθάκια. Αλλά δεν μπορείς να πεις ότι είμαι καμιά μάγισσα fake. Σε παρακαλώ πολύ. Εγώ έχω όνομα στην πιάτσα. Νάντσι, άφησε να μιλήσει να μας πει. Α, όχι, εγώ δεν λέω τίποτα. Άμα θέλετε να μιλήσετε μεταξύ σας. Εγώ, Μαρία μου, είμαι επαγγελματίας. Τι επαγγελματίας είναι και κολοκύθια του πάνω, τσαπουνάς, ρε, άμα θα κάνεις τα πράγματα χειρότερα. Υποτίθεται ότι εσύ έπρεπε να βάζεις το βαγγέλι πίσω. Όχι να μου φορτώσεις τον πατέρα μου. Εκείνος τώρα δεν μου απαγορεύει να δω και τη μάνα μου και τις αδερφές μου. Ούτε λεφτά δεν μου δίνει πια. Τι κάνεις, μωρή τρελή. Δώσ' μου πίσω τα λεφτά που σου έδωσα, μωρή ηλίθια μάγισσα, γιατί έχω θολώσει τώρα και θα γίνει κανένα πατατράκ. Και δεν το θέλω. Νάντσι, ηρέμησε. Ηρέμησε. Μπορεί αν είπαμε το βαγγέλι να κάνουμε τα ίδια με εμάς. Γι' αυτό δεν γύρισαν ακόμα πίσω κοντά σου. Μια στιγμή. Περιμένετε. Θέλετε να πείτε πως ο άντρας με το χρυσό άλογο. Ένα λεπτό. Συνδέομαι. Πρόκειται να... Νάνση,
Εγώ είμαι άνοιξη, μου δώσα τα κρυφτιά, αλλά θέλω κάτι να φτιάξω, πρέπει να το φτιάξω. Ορίστε ο άντρας με το χρυσό άλογο. Ανοίχτε του. Πάμε να κρυφτούμε δύο. Είδες, φτάνεις τώρα. Δεν υπάρχει καλύτερη από μένα στο παζάρι. Τελείωσα τη δουλειά μου και τη τελείωσα και πολύ καλά. Σε κάτω. Ναι, είδες τώρα. Δεν έπρεπε να μου πιάσεις το τηλέφωνο. Έχω 14 φωνητικά μηνύματα και 20 γραπτά ούλα από το πρίγκιπα μου. Αγάπη μου, έθελα να ξεκουραστείς. Ας σου ελάλλον πως έχεις τόσα μηνύματα, ήταν να ζημηθείς τον άλλο. Ναι, σιγά να πού το ξέρεις. Καλά έκαμε η μαμά σου, αγάπη μου. Ναι, όμως δεν τα ακούσα και δεν ζημήθηκα καλά, επειδή έπρεπε να έρθουμε σήμερα στον γιατρό. Έτσι είναι, αγάπη μου. Έπρεπε να ήσουν ήρεμη, ξεκούραστη πριν κάνεις τις εξετάσεις σου. Έτσι μας είπε ο γιατρός. Ναι, αγάπη μου. Ναι, όμως αν άκουγα τη φωνή του πρίγκιπα μου, είναι να μου πιο ήρεμη. Μαργαρίτα, έτσι να κάτσω να συζητώ για το τηλέφωνο τώρα. Άτε, έπιασα το γιατί έτσι μου είπε. Άτε να δω. Έθελα να τσιμηθείς ήσυχα, τέρμανε η συζήτηση. Όχι να αρκέψετε τώρα. Ένα λεπτό. Είναι Κυριακή σήμερα. Ναι. Ε, γιατί πρέπει να πάμε στο γιατρό. Κανονικά, έπρεπε να κάνω τις ενέσεις μου, να πιω τα φάρμακα μου. Μα γιατί βιάζομαστε να πάμε στο γιατρό τώρα. Μάμα, μιλώ σου, γιατί να πάμε στο γιατρό. Και επειδή δεν έχει τίποτε που να κάνει και μέσα στο σπίτι, τα πράγματα μου είναι ότι βάλει πιο μεγάλο. Είσαι φαρσής, αγόρι μου, αυτό είσαι. Έρχεσαι στο σπίτι μου, μου χτυπάς, ανοίγω, μπαίνεις μέσα και αντί να μιλήσουμε ήρεμα, μεταπεινώνεις ρε Βαγγέλη. Γιατί με καταλείπεις με αυτόν τον τρόπο. Μου τρυπάς την καρδιά μου με τα νύχια σου. Να σε κόψω, ρε μάνα μου. Πώς δεν κοινώ το δύο παραγωγή, το διαμπή, άθαμε να το κόψω. Νάση, ό,τι έχει να κάνει με εσένα και επειδή το σπίτι είναι εγώ σβήσω όταν εσύ, ήταν ένα γράμμα μου, δεν σου αφήνω για να με ξεχάσεις. Και θέλετε να με σύμβασεις κατηγοράς με. Τέλος, Νάση, τέλος. Θα με διευτώ την πρικίπισσα. Αγάπη μου, μην πειράζεις. Να κάνεις καμιά ζημιά, αγάπη μου. Έλα, γιατρέ μου. Γεια σου. Καλώς τους. Καλά. Λοιπόν, Μαργαρίτα μου, σήμερα θα κάνουμε κάποιες εξετάσεις. Κατά κρύβια εννοεί κάποιες, πολλές. Οφείλω να σε προειδοποιήσω ότι χρειάζεται υπομονή. Μήπως φοβόμαστε. Ω, γιατρέ, ω, κύριε. Εντάξει, ο μαμή γελάς, λίγο στην αρχή, ναι, μπορεί. Εντάξει, να με φοβάσαι, να με φοβάσαι τίποτε. Να σκέφτεσαι ότι είσαι αστροναύτης και ό,τι μηχάνημα θα δούμε εδώ με σήμερα είναι η ΝΑΣΑ. Εδώ να ξεχάσετε, γιατρέ, να με στείλετε στο φεγγάρι τώρα. Το πρώτο μου μήνυμα, πριγκίπισσα. Είμαι σίγουρος, νιώθεις σαν το Φράγκενστάιν. Γεμάτη σύρματα παντού, αλλά αν σκέφτεσαι τον πρίγκιπα σου, όλα τα σύρματα του κόσμου είναι από πάνω σου, δεν μπορούν να σου κάνουν το παραμικρό. Ξέχασα να σου πω, «Ποτσάρνα πρίγκιπέσα». Είμαι σίγουρος, κοιτάζεσαι συνέχεια δεξιά-αριστερά τώρα, αλλά με διέρωτας. Είμαι συνέχεια κοντά σου, πρίγκιπισσα. Ό,τι νιώθεις, νιώθω. Είμαστε το κέντρο της γης. Δεν μπορεί κανένας να μας πειράξει. Έχω σαν καντά και σφίγγωσε, σφίγγωσε. Μπορεί να με βλέπεις, αλλά δεν θέλω να έρθω αμφιβολίες. Είμαι για μέ. Μερικές φορές που σε πιάνω τηλέφωνο και να απαντάς, περιμένω να ακούσω τη φωνή σου στον τηλεφωνητή. Ξέρεις γιατί? Για να πιάνω ταχυδρομεία. Μετά στέλνω σε ένα εκατομμύριο φιλιά από το τηλέφωνο μου, περνούν από το τηλέφωνο σου και μετά στα σιλουθιά σου, στο κορμί σου, παντού, 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 πριγκίπισσα μου. Ξέρω ότι κρατάς τα φιλιά μου για backup, πριγκίπισσα, αλλά είναι υπαρχηρός. Όποτε θα χρειαστείς, μπορώ να βρεθώ που το πουθενά δίπλα σου να σου τα δώσω. Όσα θέλεις να πλημμυρίσει ο τόπος. Αγαπώ σε. Είμαι μαζί σου να προσέχεις. Εδώσες μου δύναμη πριν κύπα. Αγαπώ σε. Ελένη, μετά από 6 μέτρα κρατούμε πάση, ναι. Ναι, Βίκη. Μετά από 6 μέτρα κάνουμε πάση. Με ρώτησες με 50 φορές. Εντάξει ρε, για να το σιγουρέψω. Μια χαρά είναι να τα πάεις. Είναι εγώ που θα τα πω καλά. Πώς που να φτάσουμε ένα φιλτό. Δεν μπορώ να αναπνεύσω μέσα στο παλιό αυτοκίνητό σου. Το παγιό που το είδες. Ενούλα τα μέρα, Ελένη. Εγώ δεν το βρίσκω παγιό. Εμένα που θέλω παίρνει. Εκεί. Και είπα σου να μην πάει να του παίξει τσέλο. Εκεί αυτό μπορεί να αναπνεί. Επιτόσε. Αν παίρνει το φλάουτο, ήταν πιο εύκολο για σένα. Ρε. Η μαμά σου ξέρει ότι πιάσει το αυτοκίνητο. Το ξαναπεί. Δεν το ξέρει, έτσι να είναι για να το μάθει. Σήμερα να πάνε όλα μια χαρά. Τίποτε δεν θα συμβεί. Το που συμβαίνει τώρα, είσαι το ρίστο λίγο. Συμβαίνει.
εξετάσεις στο Διονύση. Εξετάσεις του νοσοκομείου είναι η Μαργαρίτα και είναι εγώ. Εντάξει, της Μαργαρίτα θα μου συμβαίνει πιο σοβαρό. Σω δεν πάω καλά σήμερα, είναι η Μαργαρίτα που φταίει που τη σκέφτομαι συνέχεια. Βγει να το βάλω πίσω. Δεν μπορώ να ταράξω τα πόδια μου. Έχω κάτι πάνω. Το ξέρει ότι πάντα πίσω αυτή! Α, δείτε τι έχει να γίνει! Είχε σταματήσει ένα απότομα! Σε στραβώσαν, είδες ότι δεν σταμάτησα! Τι στην ευχή, τι αμαρτίες πληρώνω, Θεέ μου! Πάλι αυτή η τρελή μπροστά μου! Πάλι εσύ! Επιτέλους μιλούμε. Πριν κύπησα μου πόσα χρόνια είσαι να σε ακούσω. Είσαι στον πλανήτη Γη, ακόμα έφυγες. Πριν κύπησα τα ισότερες νύχτα της ζωής μου. Έπιανα σε τηλέφωνο, είπα σου να το αφήσα ανοιχτό, να είμαστε σε επαφή και κλείσες το. Και σήμερα έπιανα σε τηλέφωνο και να απάντας. Έπιασαν το η μάμα μου γιατί δεν ήθελε να μιλώ στα τηλέφωνα. Ευχαριστώ όμως για τα μηνύματα. Άκουσα τα ούλα και μάθα τα βόξα. Πού είσαι? Περιμένω να σου δω πριν κύπησα. Παίρνω τώρα στην ηλικία, είναι. Όχι να σου εκλέψαν τον DNA σου για να μου στείλουν καμιά κλωνοποιημένη. Εγώ θέλω σε εσένα. Πριν και είπα, πεθάναμε που τες ενέσεις σήμερα. Μετά έκανα μου μαγνητικό τομογράφο, μετά αναλύσεις αίματο και πάνω που ενόμιζα ότι τελειώσαμε, έκανα μου καρδιογράφημα και κεφαλογράφημα. Απορώ πως άντεξα σήμερα, πριν και είπα. Πριν και είπα, πόσα πράγματα την ίδια ώρα. Έκανα σε παζόρ. Με φάση όμως γιατί ήμουν τρία χρόνο, είσαι να αναμολογούσα παζόρ για δεκά χρόνους. Είναι ιδιοφυΐα. Μπορώ να σε ενώσω στο πήκε με κλειστά μάτια. Λοιπόν, πριν κύπησα, έχω σε μια έκπληξη. Αλλά δεν μπορώ να σου πω από τηλέφωνο, πρέπει να είσαι εδώ. Εντάξει, αλλά πιο αργό όμως. Θέλεις να με περιμένεις στο σπίτι? Όχι, προτιμώ να σε περιμένω έξω από το σπίτι. Οκ, bye. Πάλι αυτή τρελή μπροστά μου, πάλι. Τι στα κομμάτια πια μαζί σου, κατάρα έχω. Τρελή να πεις τη μάνα σου. Εν εμένα μου βγαίνει το αίμα μπα στην κεφάλι μου κάθε φορά που σε θωρώ. Δεν μου λες το λωστό, τι θα τον κάνεις, θα με βαρέσεις? Ενά πρέπει, ναι. Κάποιος πρέπει να σε σπάσει το ξύλο για να μάθεις να οδηγάς, μπλάκα. Εν είδες ότι σταμάτησα. Α, ναι, είδα ένα κόκκινο φωτάκι. Θέλω να το κάνει κόκκινο. Και υποτίθεται δηλαδή ότι έπρεπε να καταλάβω θες να σταματήσεις. Τι να μας κολλήσω το αυτοκίνητο μας κάρτο, ρε μπλάκα. Σταμάτα, μωρή, να βρίζεις. Πού θες να ξέρω ότι θες να σταματήσεις? Δεν μου έδωσε την ευκαιρία. Και που σε τράκαλα, δε τι έγινε. Πρέπει να με βρίζεις από πάνω. Στριμμένη, αστριμμένη. Έλα, άντε. Πάρε την κάρτα μου. Πάρε με τηλέφωνο, δεν θα κάνουμε το παλιό σου. Ούτε το προφυλακτήρα θέλω να μου σάσει, να σου πω το λόγο. Επειδή είσαι ο γιος του παπά σου, του πλούσιου, με τα ακριβά τα ρούχα και το παγιοχορκάτικο το αυτοκίνητο που το κρατά και έκαμε σώμα στη Μακαρίου. Ευχαριστώ, αλλά δεν θα πάρω. Τάραξε. Λαρέλε, τι κάνεις, ρε Βική, δεν θα μας χωρεί με το προφυλακτήρα. Σιωπή, τραβά το κάτω να κάτσει χαμηλά. Άντρες, άντρες, αδελή. Κάτσε και χωρίς βοήθεια. Ρώσα, χαρισιά. Δεν έχω την ανάγκη σου, μα ναι! Μάρκο, ηρέμησε να πάθεις έφραγμα. Τι είναι αυτή, μωρέ, φαινόμενο. Ξέρεις ποια είναι αυτή η τρελή που τη συνάντησα δύο φορές, τη μια στο Βεζινάδικο και την άλλη στη Διάβαση. Ανέβηκε πάνω στο καπό και περπάτησε. Τρελή δεν θα το έλεγα, ήταν μαζί με την Ελένη. Ελένη? Ναι, την Ελένη, ρε. Την Καστανή με το τσέλο, που το δύο. Η Ελένη, ρε, η καλύτερη της τάξης. Δηλαδή, τι θες να μου πεις τώρα, ότι η Στριμμένη είναι μουσικός? Η Στριμμένη μουσικός τώρα. Άσε με να μην πω καμιά κουβέντα. Άντε, έλα, άντε, φύγαμε. Μαμά, θα φάω όσα πιο πολλά μπορώ, υπόσχομαι σου το. Θα πάω τώρα με τη βοηθό μου, τη Μάρτα, να φάω. Εντάξει, Μάρτα, σου δεν τίποτε είναι μπουφέ. Λοιπόν, όσο εσύ θα είσαι με τη φίλη σου, εγώ θα σου αλλάξω τη διατροφή σου και τη θεραπεία σου για να με βαρεθείς, εντάξει. Τούτη να ακυρώνουμε τη, ξεχνούμε τη και θα κάνουμε μία καινούργια. Ούτε που θα το καταλάβεις. Συμφωνεί? Γιατρέ, γίνεται να αλλάξουμε τις ενέσεις του σιδήρου? Δεν αντέχω άλλο, γιατρέ, να με τρύπουν. Α, και γίνεται σε κοντάκια με το κρεμμυδάκι, γιατρέ, μπορώ. Δεν παγκάτω, δεν μ' αρέσκουν. Αν έχει κάτι έτσι σε πιο delivery menu. Delivery menu, μάλιστα, ήδη. Γιατρέ, ό,τι θέλεις, αγάπη μου. Και μην νιώθεις άσχημα, ούτε εγώ τα τρώω. Α, ναι, σαν μισθή. Λοιπόν, άντε να πάμε. Άντε.
Επιστρέφουμε σε λίγο. Κοπιάστε. Καληνόρεξη. Γεια. Πάρα καλά, Μαργαρίτα. Εντάξει, μπαμπά. Λοιπόν, γιατρέ μου, τώρα που έφυγε η Μαργαρίτα, πέρα μας να δούμε πώς τα είπε με τις εξετάσεις της. Λοιπόν, ακολουθήσαμε τη διαδικασία των εξετάσεων όπως έπρεπε. Δεν θα χρειαστεί να πάρουμε δείγμα του μυελού των οστών. Γιατρέ, εξήγα μου καλά. Ο μυελός των οστών είναι συμβατός με τον DNA της. Και τι σημαίνει τούτο? Λυπούμε, αλλά όλα είναι θετικά. Η Μαργαρίτα έχει απλασία μυελού. Να σας υπενθυμίσω ότι πρέπει να βρείτε τους βιολογικούς της γονείς. Η λευχαιμία δεν είναι εύκολη υπόθεση. Η Μαργαρίτα έχει μεγάλο και δύσκολο δρόμο μπροστά της. Το παν είναι η βιολογική της γονείς. Όπου και να βρίσκονται, πρέπει να τους βρείτε. Το νόμιμο πιστοποιητικό κατοχύρωσης του γάμου σας. Συγχαρητήρια. Έχω την τιμή να σας ανακηρύξω αντρόγυνο. Στο γάμο σας και πάντα ευτυχισμένοι. Λοιπόν, χαρά μου, σε ευχαριστώ για την πιο χαρούμενη, την πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής μου. Σ' αγαπάω, κορίτσι. Και εγώ, παπά. Να ζήσετε, αγάπη μου. Να ζήσετε και να ευτυχίσετε. Θέλω να είσαι πάντα χαρούμενη, κόρη μου. Θέλω να αφήσεις πίσω σου όλα τα φαντάσματα και τις ενοχές του παρελθόντος και να κοιτάξεις μπροστά, μόνο μπροστά. Αυτό σκοπεύω να κάνω. Σήμερα κατάλαβα ότι ο Έκτορας είναι δώρο Θεού. Όπως είσαι εσύ, όπως είναι ο παπάς, όπως είναι η ζωή που έζησε. Την Ελλάδα μου, να σε φιλήσω. Περίμενε. Και όπως είναι η ζωή που ξεκινάς σήμερα, χαρά μου. Είπαμε ντε. Αγαπή μου, να σε φιλήσω. Την Ελλάδα με κέρδισες. Επαντρεύτηκες πριν που μένα. Σε πίστευτες και δάμε. Κακή επιλογή ο κλειστός κύκλος. Επαράκτησες τον. Έπρεπε να έχει πιο πολύ κόσμο. Περιοδικά, δημοσιογράφους, κάμερες. Έτσι απλά. Κρίμα το φόρμα που βάλαμε. Λοιπόν, Έκτορα. Άκου προσεκτικά αυτό που έχω να σου πω. Μόλις φτάσετε στον Πειραιά, αμέσως στο κρουαζιερόπλοιο και κατευθείαν στα νησιά. Εντάξει. Σε ευχαριστώ, Κωνσταντίνη. Και εγώ σε ευχαριστώ, Έκτορα. Πραγματικά σε εκτιμώ πολύ. Δεν μου δόθηκε ευκαιρία να σου το δείξω όλο αυτό το διάστημα, αλλά με βοήθησες να πετύχω το σκοπό της ζωής μου. Να δω την κόρη μου ευτυχισμένη. Εγώ σε ευχαριστώ. Ανανία, τι αρρώσκλητες. Θεραπεύκεται. Έτσι μας είπε ο γιατρός. Τα αποτελέσματα ήταν θετικά. Εσύ είσαι έναν είδος λευχαιμίας. Απλασία μυελού λέγεται. Παναγία μου, Θεέ μου. Η κακόλη Μαργαρίτα, πας να... Μην μιλάτε έτσι. Ανίτα, μην μιλάτε έτσι. Ο Κύριος δεν θα επιτρέψει να τη χάσουμε. Δεν θα μας αφήσει μόνες μας. Κρατάτε την πίστη σας καλά τώρα που την έχουμε ανάγκη. Καημένος ο γιατρός δεν ήθελε να μας το πει. Στο τέλος είπε μας ότι είναι θετικά τα αποτελέσματα. Και πρέπει να ψάξουμε επιγόντως να βρούμε τους γονείς της. Και πού ξέρουμε ποια είναι η γονή της, Αντίγονη μου. Μπορεί να μην υπάρχουν τα πλάσματα, μπορεί να επεθάνα. Παρακαλάτε να μην επεθάναν, Ηλιάνα. Θέλω σαν και τους τρεις να σταθείτε δίπλα μου. Να με βοηθήσετε να τους έβρω, ναι. Πώς θα βρω τη δύναμη να ανοίξω το στόμα μου και να της πω. Της πω πως είναι η κόρη μου. Πώς θα τη βρω την κόρη μου. Είσαι αρρώστη. Εξαιτίας της αρρώσκας του. Να πεθάνει. Όχι, Αντιγόνη.
είπα όχι. Η επιστήμη με τη βοήθεια του κυρίου κάνει θαύματα. Κάθε μέρα πάει πιο μπροστά, ακούμε τόσα. Έχε την πίστη σου και λύση είναι να βρεθεί. Θα το αντέξει, Μαργαρίτα. Με τη Φίκη και τη Σίλβα, τι θα κάνουμε. Να πάθω να το μάθω. Δεν υπάρχει αλήθεια έξω από Αντιγόνη μου. Με να απελπίζεστε και είναι αμαρτία. Θα πάμε να βρούμε τους πραγματικούς γονείς και θα μιλήσουμε και με τις ανήψιες μου. Αλλά η εμπουθέ μου, ποιος μας το παραλάλησε να πάθουμε έτσι κακό. Και με το άγχος. Μην αγχώνεσαι και αγχωνίζουμε και εμένα. Μια χαρά να τα πάεις, να το δεις. Ξεκίνησε η μέρα μου ανάποδα επειδή βρέθηκε ο βλάκας να μου του πάρει το αυτοκίνητο της μαμάς. Thank you, Σιβλέστο. Α! Και επιμένει να με του μπαρίσκει. Καλά, τι στην ευχή με παρακολουθείς, ε! Πάλι μπροστά μου σε βρίσκω. Και εδώ τι κάνεις, μόνο για να πηγαίνει το μουσικό είναι. Αλλά μακάρι, την επόμενη φορά που θα σε δω να είναι στην παραλία, να πουλάς φραπέδες και χωρίς ομπρέλα. Τέλος, η αποστολή μας έφτασε στο τέλος της. Ναι, αλλά ξεκινά μια άλλη. Φαντάζομαι τώρα που παντρευτήκα να με θέλεις αγκόνια. Για σε μια μέρη είσαι τόσο ρομαντική. Είναι λέω μεγάλη η χαρά. Μεγάλη για να κάνει μωρά. Ένα ζένια κι άλλες κάνουν στα 40. Η χαρά μας είναι κλείσει τα 35. Όσο για την ανατροφή των μωρών είμαστε κι εμείς δαμε. Τα μωρά θέλουν μόνο αγάπη και σημασία. Να τα θέλεις και να τα αγαπάς. Βέβαια υπάρχουν και μερικοί που... Τέλος πάντων, είναι της παρούσας. Αν δεν κατάλαβες τι θέλω να πω. Για σε μια, τα παράπονα σου και τις συμβουλές σου στη χαρά. Όχι σε μένα. Έχω και μάμα, έχω και παπά και δεν με μάθαν ποτέ να ακούω συμβουλές που υπηρέτριες. Σε παρακαλώ, ρε. Πρόσκειται στην παρούσα, παρακαλώ. Κύριε Κωνσταντίνε, επιτέλους κάποιος πρέπει να τη βάλει στη θέση της. Ξέρω πολλά καλά τη θέση μου. Εσύ πρέπει να μάθεις τη δική σου. Εσύ πρέπει να μάθεις να σέβεσαι τον άντρα της φιλενάδας σου. Ακόμα και μπροστά στον πατέρα της. Κύριε Κωνσταντίνε, πείτε της να σκάσει. Πρόσεξε τι θέλεις να πεις. Για σημεία ήταν να κάνεις μιλήσεις έτσι. Έπρεπε να τα ακούσει. Ευτυχώς όμως φεύγει σε τρεις μήνες και θα ησυχάσουμε. Αλλά ας σου πω τι θα γίνει μόλις επιστρέψει. Θα βρει πάλι μια άλλη φιλενάδα της και θα προσπαθεί να της κλέψει τον άντρα της. Λοιπόν, για σε μια μας σχηματίσεις άποψη, έναν άνθρωπο δεν την αλλάζεις, ο κόσμος να χαλάσει. Δεν μου λες, κάτι μου είπες για εγγόνια. Ναι. Είπα στη χαρά να προσπαθήσει να στραφεί πίσω έγκυος. Σκέφτηκα ότι αν τη βοηθήσει ο Θεός και καταφέρει τα, να σταματήσει να βασανίζεται τόσο πολλά για την κόρη της. Ευτυχώς κατάλαβε ότι η κορούδα έχει τους δικούς της. Τα πλάσματα που την μεγαλώσαν και που τώρα είναι οι γονείς της. Και έχουν κάθε δικαίωμα να θέλουν να τους σέβεται, να τους φωνάζει μάμα και παπά. Είναι σωστό τώρα να πάμε να μπούμε εμείς μέσα στη μέση και να τους χαλάσουμε ό,τι εκτίθαν τόσα χρόνια. Τι να μου λέγεις. Έχεις δίκιο. Καμπάνες που μου είπες, θεία, άκουσα τις. Και μάλιστα πάρα πολλά δυνατά. Το πιο όμορφο πράγμα που μου έτυχε στη ζωή μου είναι ο Βαγγέλης. Είμαστε πάρα πολλά ερωτευμένοι και κάνουμε και νιώθω πολλά καλύτερα. Και να δει ότι σε λίγο καιρό να μου περάσει, θα είμαι ανεμική, είμαι σίγουρη για τούτο. Α, τώρα έχω ραντεβού μαζί του και μάμα να σε παρακαλέσω να μην μου κατεβάσεις πάλι τα μούτρα σου. Ο Βαγγέλης είναι το πεπρωμένο μου. Μακάρι όσα μας είπες να βγουν αληθινά.
Μαγιά, μα δεν ευκάλω τώρα τα παπούτσια μου. Νομίζω ότι θα ξαναπερπατήσω. Οι Κινέζοι πιστεύουν ότι όλη η ομορφιά μιας γυναίκας βρίσκεται στα παπούτσια της. Η αδελφότεχνη σου είναι καλά? Γιατί κοιτάζεις κάτω? Περιμένεις να σου πουν τα παπούτσια σου αν είσαι όμορφη? Είπε σου το άλλος. Λιάννα, απασχολεί σε κάτι? Θέλεις να μιλήσεις? Θυμίζω ότι δεν είναι συναυλία, αλλά δοκιμαστικά που αφορούν στα παιδιά των μουσικών. Πώς είναι το όνομά σου, Δίκης Τηλιανού? Ναι, γιατί είναι λίγο στη λίστα. Από ό,τι βλέπω στα χαρτιά δεν είσαι. Ο παπάς σου ποιος είναι? Μουσικός πιανίστας. Αλλά έναν εκεί στην αφρόκρεμα του χορού, όπως κάποιοι άλλοι είδαμε. Τέλος πάντων, μπορείς να δεις το όνομα του παπά σου? Κυρία, να σας εξηγήσω κάτι πρώτα. Υπάρχει μια διαφορά μεταξύ εμένα και των άλλων μουσικών δαμέ. Είναι τα παιδιά των μουσικών με σημαντικά επίθετα γνωστά. Γι' αυτό και άκουσα για την οντισιόν και ήταν άρον άρον όπως και χάσου. Και τα παιδιά των μουσικών με ταλέντο χωρίς σημαντικά επίθετα, δηλαδή γνωστά. Όπως εμείς. Άλλος εσύ το όνομα και άλλος τη χάρη. Τώρα αν δεν σχετίζει τούτο. Ήθελα να του πω να το κρατώ μέσα μου. Ας σας πονούν τόσο πολλά να σας κάνω μασάζ να χαλαρώσετε. Και μου πείτε κι εσείς τι έχετε, γιατί είμαι σίγουρος ότι κάτι έχετε. Επιτρέπεις μου, είναι? Δεν θέλω να χαλαρώσω. Και γιατί να πιάσεις ένα τηλέφωνο πριν να έρθεις? Έτσι σου αρέσει και εσένα ανακάλεστος? Τι νομίζεις ότι είναι το σπίτι μου, το χάνει του Παντζάνου? Ηλιάνα, να σε παρακαλέσω τούτη τη στάση και την απόσταση που προσπαθείς να κρατήσεις απέναντι μου. Σταμάτα την. Κάνε μου και μιλώσεις στον πληθυντικό. Και πολλά καλά κάνεις. Κοίτα, αν θέλεις να κλάψεις, να τσιριλήσεις, να φωνάξεις, φώναξε. Είμαι καλός ακροατής. Αντέχω έναν εκατομμύριο προβλήματα. Και μπορεί να σταθώ δίπλα σου και αντέξω άλλα τόσα. Απλά άφησε με να σε βοηθήσω. Πες μου τι έγινε, Ηλιάνα. Και όπως είπα πριν για το μασάζ, σε σοβαρομίλου. Καταφέρω τα πολλά καλά. Κύριε Λέισον, τούτο σε νόμιζε με το ζόρι. Δεν θέλω, Χριστιανέ μου, να μου κάνεις μασάζ. Μπορώ και μόνη μου. Ούτε ακροατήριο θέλω. Απάντα, τον το τηλέφωνο φάνω και εσύ χρήσιμος μια φορά να κάνει κάτι. Ξέρεις κάτι, έχεις δίκιο. Παρακαλώ. Γεια. Πείτε μου. Για την Βίκη, κάποιος Ανδρέας Τηλιανού. Πρώτη φορά κάποιος έρχεται τόσο κοντά στο μηχανοστάσιο. Μα ποιο μηχανοστάσιο? Το μηχανοστάσιο που έχω μέσα μου για να με κρατά σε λειτουργία. Με βρεις το κλειδί, άνοιξες την πόρτα, μπήκες μέσα και τώρα δεν μπορείς με τίποτα να φύγεις έξω. Ούτε εγώ δεν υπάρχει τρόπος να σου πω να φύγεις, εκλειδώθηκες μέσα. Πριν και πάμε σε πόσες τα είπες τούτος τώρα. Σε κανέναν πριν, σε κάνεις λάθος. Πρώτη φορά ζητώ που κάποιον να επαντρεύτη. Πρώτη φορά κρατώ τις ορμόνες μου σε λίθαρκο για μια γυναίκα. Ούτε ξανασχολήθηκα με λουαρκασμού, σπίτια, δάνεια. Μόνο εσύ με κάνει να σκέφτομαι τόσα πολλά πράγματα την ίδια ώρα. Τούτα είναι τα βαρετά σημεία ενός γάμου. Όχι πριν και είπες, μου βάλε κανείς λάθος. Είναι φυσιολογικό για κάποιον να ξυπνά μαζί σου κάθε μέρα. Ξυπνάς και νομίζεις θωρεό όνειρο να πω. Ότι κάνω μαζί σου είναι όπως το παραμύθι. Συνέχεια έχω έναν κόμπο μες στο λαιμό και τώρα που μιλούμε. Δεν μπορώ να καταλάβω, δυσκολεύομαι. Ξέρεις τι σημαίνει κάθε μέρα να τρώω πρωινό μαζί σου? Τούτος είναι ο λόγος που να προχωρήσω τώρα με τα μυαλιά. Πάλι κοιτάζεις με σαν να και θέλεις να μου κάνεις κάτι. Άμα με κοιτάζεις έτσι κάνεις με και νιώθω άβολα. Ντρέπουμε.